Καλησπέρα σας. Είμαι η Ρο Κολιάκου, μέλος της ομάδας STEM του Κολεγίου Ανατόλια. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους εκ μέρους του Κολεγίου Ανατόλια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την ομάδα Greek Women in STEM. Η εκδήλωση σήμερα μπορεί να έχει σε πρώτο πλάνο τις γυναίκες στην επιστήμη, αλλά αφορά όλους μας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το έργο των Ελληνίδων που ανήκουν στους κλάδους του STEM και να προσθέσουμε νέες εικόνες στα μάτια των παιδιών μας για το τι σημαίνει να είσαι επιστήμονας. Μας αφορά όλους, καθώς είναι σημαντικό να προετοιμάσουμε αυτή τη γενιά και να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η διαφορετικότητα και η διεπιστημονικότητα στον χώρο του STEM. Από τώρα εσείς, παιδιά, μπορείτε να είστε ενεργά μέλη στον χώρο του STEM. Και εσείς και όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και όλοι έχουμε να προσφέρουμε κάτι. Ανεξαρτήτου φύλου ή ηλικίας, όλοι έχουμε ιδέες και οι ιδέες αυτές είναι που γεννούν καινοτομία. Είναι σημαντικό να χτίσουμε από νωρίς μια συλλογική θετική νοοτροπία στον κλάδο του STEM. Είμαστε ενθουσιασμένοι που σήμερα εδώ καλωσορίζουμε μαθητές, μαθήτριες, γονείς, εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα, από τη Χίο, τη Μυτιλίνη, την Κρήτη, την Καλαμάτα, τη Σάμο, το Καρπενήσι, από όλες τις γωνίες της Ελλάδας. Είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα. Χάρη στην τεχνολογία έχουμε δημιουργήσει αυτή την όμορφη κοινότητα. Υπό άλλες συνθήκες, ιδανικά, θα ήμασταν όλοι εδώ. Θα σας υποδεχόμασταν στο Άννα Παπαγεωργίου STEM Center, όπου βρίσκομαι. Το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center υλοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη συμβολή του Κυβερνητικού Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών USAID, του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, εφόρων του Κολεγίου Ανατόλια, αποφύτων και γονέων, ιδιωτών και οργανισμών. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την πολύτιμη υποστήριξη, καθώς χάρη σε αυτήν την υποστήριξη υλοποιήθηκε ένα μεγάλο μας όνειρο, ένας χώρος αποκλειστικά αφιερωμένος στην εκμάθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, του STEM. Στόχος μας, ή μάλλον πιο σωστά αποστολή μας, είναι να μοιραστούμε αυτό μας το όνειρο με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς από όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Η συνεργασία είναι αυτό που μας πάει μπροστά και οδηγεί την αλλαγή. Θα κάνουμε τώρα έτσι μια σύντομη εικονική περιήγηση στο Άννα Παπαγεωργίου STEM Center. Κύριε Παπανέστορος. Ναι, ευθύς αμέσως κάνει ένα μικρό gap στο loading η σελίδα μας, αλλά θα είμαστε πολύ πολύ σύντομα, θα την έχουμε κάνει load. Μέχρι να ανεβεί, να πω και εγώ, το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2020. Στεγάζει τα εργαστηριακά μαθήματα χημίας, φυσικής και βιολογίας για τους μαθητές του Κολεγίου Ανατόλια, καθώς και προγράμματα του Κέντρου STEM. Το καλοκαίρι, αν με το καλό μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, εδώ θα πραγματοποιηθούν τα καλοκαιρινά προγράμματα του Κέντρου για Ταλαντούχα Παιδιά, του Κολεγίου Ανατόλια, του CTY. Μέσα από τη συνεργασία με οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς, θα υλοποιηθούν δράσεις για τους μαθητές και φοιτητές της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να έρθουν σε επαφή με τεχνολογίες εχμής και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Πολύ ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τέλεια. Ας μπούμε, ανοίξουμε την πόρτα. Να μπούμε. Να την ανοίξουμε ψηφιακά. Ψηφιακά. Συνεχίζει να έχει σήμερα. Έχουμε ένα πρόβλημα. Αν θέλει κάτι, είναι ο νόμος του Μέρφυ, αλλά μπήκαμε. Εντάξει, είχαμε λίγο ένα μικρό delay. Τέλεια. Εδώ που είμαστε, μπορούμε να μπούμε τώρα δεξιά στο εργαστήριο φυσικής. Ή εδώ πρώτα μπροστά είναι το εργαστήριο χημίας.
Στο C θα μπούμε, θα τις πάρουμε μία-μία για να μην μπερδευτούμε και χαθούμε, γιατί είναι και μεγάλο το κτίριο, όχι τίποτα. Λοιπόν, εδώ είναι το εργαστήριο της χημείας μας, όπου κάνουμε έτσι όλα τα εργαστηριακά μαθήματα του γυμνασίου και όλες τις δράσεις του STEM και του σχολείου που σχετίζονται με την χημεία. Δίπλα ακριβώς είναι το εργαστήριο φυσικής. Το εργαστήριο φυσικής με το εργαστήριο της χημείας επικοινωνούν, άρα μπορούν να γίνουν ένα μεγάλο εργαστήριο όταν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Στην άκρη εδώ είναι ξεχωριστό το εργαστήριο της βιολογίας. Για κάποιο λόγο πήρα πολύ φορά. Δεν μπορούσα να μπω μέσα. Θα μπούμε λίγο πιο μετά. Ας πάμε στο εργαστήριο της βιολογίας. Εγώ να πω ότι να προσκαλέσουμε με το καλό, όταν η κατάσταση είναι καλύτερη, όλους να έρθουν να το δουν και από κοντά, έτσι, όχι virtual, actual, και στον πραγματικό και στην πραγματικότητα. Εδώ είμαστε στο εργαστήριο της βιολογίας μας. Επίσης, το κτίριο έχει μία έτσι διαδραστική αίθουσα όπου γίνονται δράσεις, δραστηριότητες STEM στο κέντρο και στον κάτω χώρο έχουμε μία αίθουσα ειδικά αφιερωμένη στην Φόρμουλα 1, στο διαγωνισμό F1 in Schools. Τέλεια. Κυρία Περακάκη, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Επί τη ευκαιρία, επειδή κατάφερα, συγγνώμη σας διακόπτω, να μπω στην αίθουσα τη δεύτερη, σας τη δείχνω και αυτή. Αυτό είναι το εργαστήριο της φυσικής μας. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Είμαι η Πέγκη Περακάκη. Είμαι συντονίστρια των προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού του Κολεγίου Ανατόλια. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ με τη σειρά μου που έχουμε σήμερα μαζί μας μαθήτριες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς από πραγματικά όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, την Αλεξανδρούπολη, τα Δωδεκάνησα, την Πάρο, την Κέρκυρα. Το σχολείο μας επιδιώκει εκπαιδευτικές δράσεις που συνδέουν μαθητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Υπάρχει εντύπωση ότι το Ανατόλια είναι ένα ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Όμως αυτό δεν ισχύει. Το Ανατόλια είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1886 από Αμερικανούς Ιεραποστόλους, που στόχο είχαν την εκπαίδευση όχι μόνο των μαθητών του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Και αυτή η φιλοσοφία ισχύει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας του σχολείου μας. Το Γραφείο Συμβουλευτικής Αμερικανικών Πανεπιστημιακών Σπουδών και Ειδικών Προγραμμάτων έχει ως στόχο με τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης να βοηθάει την τοπική κοινωνία μέσα από τον εθελοντισμό των μαθητών και την κοινωνική προσφορά, αλλά κυρίως έχει ως στόχο να υποστηρίζει την προσωπική εξέλιξη κάθε παιδιού. Αυτός είναι και ο στόχος της σημερινής μας εκδήλωσης. Να συνδεθείτε με επαγγελματίες, με 7 πραγματικά αξιόλογες ερευνήτριες που θα σας εμπνεύσουν, που θα σας δείξουν όλα αυτά που έχουν καταφέρει μετά από πολλή προσπάθεια και μεράκι και θα σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στα όνειρά σας. Ευχαριστώ. Κύριε Καλαμπόκη. Καλησπέρα σας. Είμαι Ηλίας Καλαμπόκης. Είμαι συντονιστής των δραστηριοτήτων του STEM στο Κολέγιο Ανατόλια και θα ήθελα λίγο να πω μερικά πραγματάκια για το STEM. Το 2005 πρωτοήρθα σε επαφή με το STEM όντας στην Αμερική και από την πρώτη στιγμή ξέρω ότι αισθάνθηκα ότι αυτό θα είναι το μέλλον της εκπαίδευσης και υποθέτω ότι στα 15 χρόνια που ακολούθησαν δεν διαψεύστηκα. Το Σεπτέμβριο του 2011 έγινε στο Κολέγιο Ανατόλια το πρώτο κέντρο STEM στην Ελλάδα, κέντρο εκπαίδευσης STEM. Και τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, και νομίζω τώρα βλέποντάς το από χρονική απόσταση, ήταν ένα τόλμημα. Κάναμε ένα πρώτο πρόγραμμα pre-engineering, το πρώτο που είχε γίνει εκτός Αμερικής και μάλιστα από ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
Πήγε πάρα πολύ καλά, ήρθανε 55 παιδιά για 30 διδακτικές ώρες σε 3 Σαββατοκύριακα και με πολλές δραστηριότητες ενδιάμεσα, με πολλά project που κάναν ενδιάμεσα. Περισσότεροι από αυτούς ήδη έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε πολυτεχνία και είναι σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού τώρα πια. Και εγώ, ας το πούμε, παροτρινόμενος από κάτι που διάβασα σε μια έρευνα, ότι στη Φιλανδία ξοδεύουν περίπου ανακάτοικο το μισό ποσό ενέργειας από ό,τι ξοδεύει η Ελλάδα για να θερμαθεί το χειμώνα. Είπα ότι ένα από τα πρώτα προτζεκτάκια που θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά τα παιδιά θα ήταν να έχουν ένα ποτηράκι, ένα κυπελάκι στο οποίο να βάλουν ζεστό νερό, να το κλείσουν και από πάνω με ένα καπάκι, και από εκεί και πέρα να τους δώσουμε κάποια υλικά, να σχεδιάσουν πώς θα το μονώσουν και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θερμοκρασία, στην αρχική τιμή. Γιατί πέρα από τους ορισμούς του STEM, έτσι αυτό το δύσκολο ακρονίμιο, στην αρχή αισθανόμουν σαν ιεραπόστολος, έλεγα STEM, με κοίταζαν παράξενα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ ζεστή ανταπόκριση πολλές φορές. Η καινοτομία είναι δύσκολο πράγμα και όταν λες για πρώτη φορά κάτι αντιμετωπίζεις και πολύ δυσπιστία. Αλλά εν πάση περιπτώσει με τα παιδιά είχαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χωρίστηκαν σε ομάδες, είναι άγνωστη για την Ελλάδα τότε, έτσι, το να δουλέψει σε ομάδα, να πει ο καθένας την ιδέα του, να μαλώσουν ενδεχόμενα και τελικά να συμφωνήσουν σε κάποιες ιδέες και να φτιάξουμε με αυτό το κυπελάκι μια μικρή κατασκευή, να τους δώσουμε εμείς αλουμινόχαρτο, χαρτόνι και διάφορα άλλα υλικά για να το μονώσουν, να μετρήσουμε την θερμοκρασία σε διάφορα χρονικά διαστήματα και δίνοντάς την ευκαιρία να κάνουμε και ένα μίνι διαγωνισμό, ποιος θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα από πλευράς της μόνωσης και πώς αυτό θα συνδυαζόταν με τα καλύτερα οικονομικά, γιατί μπορούσαν να πάρουν επιπλέον υλικά, αλλά έπρεπε να τα πληρώσουν σε εισαγωγικά. Αυτό το πρώτο προτζεκτάκι έφερε τα παιδιά σε επαφή με τον τρόπο που λειτουργεί το καλοριφέρ στο σπίτι τους, με τον τρόπο που μονώνουν διάφορες επιφάνειες. Κάποιοι θυμήθηκαν ότι πρόσφατα οι δικοί τους μόνωσαν εξωτερικά κάποιο τοίχο του σπιτιού τους, ας πούμε, θυμήθηκαν τα θερμός, τα διπλά τζάμια στο σπίτι. Δηλαδή, η σύνδεση με την πραγματική ζωή έφερε τα παιδιά σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης, όπου είδαν ότι ό,τι λέμε είναι εφαρμόσιμο, δεν είναι λόγια του αέρα. Από τότε πέρασε πολύς καιρός από αυτό το πρώτο πρόγραμμα, κάπου 200 προγράμματα αργότερα και πολλή δουλειά, πολλούς διαγωνισμούς, πολλές άλλες εκδηλώσεις. Αν με ρωτήσει τώρα πια κανείς τι είναι το STEM, εγώ θα του πω κάτι πολύ πιο απλό. Είναι ο τρόπος που κι εγώ αν ήμουν παιδί θα ήθελα να μαθαίνω. Έτσι ευχάριστα, μέσα από διαδραστικά πράγματα, από πράγματα που θα κάνει κάποιος μόνος του, βιωματικές εμπειρίες, hands-on δράσεις, έτσι και φέρνοντάς τα, συνδέοντάς τα με τον πραγματικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά είναι ωραία η ιστορία να δουλεύεις με άλλους ανθρώπους, να ακούς τις ιδέες τους, καμιά φορά να μαλώνεις, αλλά στο τέλος να βρίσκεται η άκρη. Θα ήθελα λίγο να σας πω και δύο πραγματάκια για αυτό το κτίριο. Να πω ότι αυτό το κτίριο έχει ένα μέγεθος 950 τετραγωνικό μέτρο, ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο έχει έναν εξαιρετικό αρχιτεκτονικό συνδυασμό, πάρα πολύ σύγχρονες προσεγγίσεις τεχνολογικές και καινοτόμες. Έτσι, βλέπετε, ίσως προσέξατε ότι έχει φωτοβολταϊκά στους εξωτερικούς, στα εξωτερικά τζάμια, έχει συστήματα γεωθερμίας, ηλιακή ψήξη, πράσινη στέγη, δηλαδή πολλές εφαρμογές, είναι πάρα πολύ, έχει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό για το περιβάλλον. Και βέβαια αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά άλλων χώρων που έχουν γίνει πρόσφατα στο κολέγιο Ανατόλια ενδιαφέροντος θέμα, όπως ήταν ένας χώρος στο Innovation Isle, το οποίο είναι ένα Fab Lab και ένα εργαστήριο χημίας για την πράσινη προσέγγιση του κολεγίου, και επίσης ένα άλλο εργαστήριο χημίας που έγινε στους χώρους του ACT. Και προτού κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του σχολείου, τον δόκτωρα Πάνο Βλάχο, και τον αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι μεταξύ των άλλων υπεύθυνος για το STEM, τον κύριο Γιάννη Τσορμπατζόγλου, γιατί μοιράστηκαν το όραμα αυτού του κτηρίου και το όνειρο, και επιτέλους είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγινε πραγματικότητα. Ευελπιστούμε ότι από εδώ θα ξεπηδήσουν τα αυριανά αστέρια που θα κρατήσουν ψηλά τη σημαία της χώρας και που θα μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα για αυτούς στο μέλλον. Όχι μόνο από τα παιδιά του κολεγίου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της πόλης μας, αλλά και όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα.
Είμαι η Βιργινία Αλφανίτη και είμαι STEM Administrative Assistant στο Κολέγιο Ανατόλια. Το Άνω Παπαγεωργίου STEM Center, λοιπόν, αποδεικνύει περίτρανα τη δύναμη του κοινού καλού και των αμέτρητων δυνατοτήτων που ανοίγονται όταν πολλοί άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό όραμα, όπως και εμείς μοιραζόμαστε σήμερα ένα κοινό όραμα με την ομάδα Greek Women in STEM. Και έτσι, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την κυρία Λίνα Τόκου, η οποία είναι βιολόγος και εργάζεται ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Yale, μελετώντας την παθοφυσιολογία του πνεύμωνα. Ίδρυσε το Greek Women in STEM με όραμα να αναδειχθεί καλύτερα το έργο Ελληνίδων επιστημόνων και κυρίως να αποτελέσει έμπνευση για νέες γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. Σήμερα θα μας μιλήσει για ένα θέμα που αφορά τον τομέα της βιολογίας και συγκεκριμένα για τις τεχνικές στερεολογίας από τα ψάρια ως τον άνθρωπο. Κυρία Ντόκου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω σε αυτή την όμορφη παρουσίαση που έχετε ετοιμάσει σήμερα και ελπίζω να δείξουμε σε όλους τους παρευρισκόμενους κάτι λίγο από τα STEM όπως τα βιώνουμε εμείς. Το Greek Women in STEM έχει ως στόχο να αναδείξει και να υποστήξει το έργο των Ελληνίδων που ανήκουν στους κλάδους θετικών επιστημών. Και αυτό το πραγματοποιούμε μέσα από δύο κυρίους άξονες. Ο ένας είναι συνεντεύξεις με τις ίδιες ερευνήτριες, στις οποίες βλέπουμε το πιο ανθρώπινο πρόσωπο και πώς πραγματικά βιώνει μια γυναίκα στις θετικές επιστήμες όλη την εξέλιξη της καριέρας της. Ταυτόχρονα γράφουμε κάποια άρθρα με νέα επιστημονικά, προσπαθούμε να έρχονται από τον ελλαδικό χώρο, είτε οι δικοί μας οι αρθρογράφοι είναι γυναίκες που ασχολούνται με τα STEM, οπότε έχουν καλύτερη αντίληψη του τι γράφουν και πώς θα το μεταφέρουν σωστά, εκλαϊκευμένα κατά κάποιο τρόπο. Και ο δεύτερος άξονας είναι συμβουλευτική, το mentoring. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στην καριέρα κάποιου να έχει τη σωστή στήριξη και καθοδήγηση από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις να βοηθήσουν και έχουν και την καλή διάθεση να βοηθήσουν σε αυτό. Εμείς στην ουσία είμαστε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ εθελοντών μεντόρων και ανθρώπων που ψάχνουν καθοδήγηση. Μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας το link για να συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι δωρεάν, είναι για όλους. Η διάρκεια είναι ένας μήνας. Στην ουσία, σε αυτό το μήνα, εμείς είμαστε διαθέσιμες να στηρίξουμε ό,τι απορία υπάρχει για να κάνουμε αυτή τη σχέση πιο εύκολη. Και στο τέλος, αποδεσμεύεστε από εμάς. Δίνουμε μια βεβαίωση συμμετοχή στους εθελοντές μέντορες και σε όλους τους βρισκόμενους. Αλλά η σχέση είναι ζωής. Μπορείτε να τη διατηρήσετε ή όχι. Αν έχει λυθεί μια συγκεκριμένη απορία σας και θέλετε να συνεχίσετε με κάποιον άλλον, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε ή απλά να διατηρήσετε μια πολύ όμορφη σχέση με κάποιον που έχει καλή διάθεση και θέλει να σας βοηθήσει. Μπορείτε να μας βρείτε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα μέλη της ομάδας μας είναι 10 το αριθμό. Είναι κοπέλες από σε διάφορες βαθμίδες ερευνητικές και όχι μόνο. Η Αριάδνη είναι στον χώρο της τέχνης και μας στηρίζει και από αυτή την άποψη. Είμαστε σε διαφορετικές χώρες, Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα. Και συνεχώς έχουμε καινούργια μέλη, οπότε αν κάποιος ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην ομάδα μας, καλώς να ορίσει. Τέλος, θέλω να δείξω λίγο τα social media μας, ότι μπορείτε να μας βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram και φυσικά να μπείτε στην σελίδα μας στο Greek Women in STEM, com.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα άρθρα και τα νέα μας. Σήμερα θα σας μιλήσω λιγάκι για εμένα και, και μια τεχνική που θεωρώ πολύ όμορφη και σημαντική στην βιολογία. Εγώ είμαι μοριακή βιολόγος. Έχω τελειώσει το διδακτορικό μου στο Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία. Η πορεία μου ήταν μεταξύ χωρών. Ξεκίνησα από Ελλάδα στο προπτυχιακό. Πήγα Ισπανία για Εράσμους. Επέστρεψα για το μεταπτυχιακό. Μετά πήγα για το διδακτορικό Γερμανία. Κατέληξα αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Σε όλη αυτή τη διάρκεια
συμμετείχα σε extracurricular, σε δραστηριότητες εκτός προγραμμάτων σπουδών, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον να συμμετέχει όσο γίνεται περισσότερες δράσεις σχετικές με τον κλάδο, αλλά όχι απαραίτητα και στεγανά στο πρόγραμμα σπουδών. Εθελοντικά μπορεί κάποιος να πάρει υπέροχες εμπειρίες που στο τέλος βοηθούν και στην καλλιέργεια και την πρόοδο της καριέρας. Σε όλη αυτή τη φάση και ακόμα και σήμερα και ελπίζω για πάντα είχα ανθρώπους μαζί μου. Υπήρχαν άνθρωποι που με στήριξαν, που με εμπιστεύτηκαν, με πρώτο τον κύριο Μιχαηλίδη και τον Ανδρέα τον Ανέστη στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Σώτημα Βιολογίας. Στη συνέχεια και ακόμα και στην πρακτική, το διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια, φίλοι όπως ο Κώστας Αφιδάντσης και καθηγητές όπως ο Dan Greif, είναι άνθρωποι που με στηρίζουν και βοηθούν καθημερινά, γιατί υπάρχουν σκαμπανεβάσματα σε όλη αυτή τη διάρκεια. Έτσι. Και φυσικά και σαν έμπνευση και σαν άνθρωποι που μπορείς να συζητήσεις και βοηθούν στη στήριξη και τη βελτίωση της καριέρας. Το εργαστήριο έχει αυτή την εικόνα. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες επισκέψεις που είχαμε από παιδιά εδώ στο Yale. Είχαν έρθει από Λύκειο να μας επισκεφτούν. Αριστερά βλέπετε μια στήλη διαχωρισμού αίματος για να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες κυττάρων. Δεξιά είναι η κυττάροκαλλιέργεια και κάτω είναι τα παιδιά που καθώς κοιτάνε τα κύτταρα αυτά που έχουμε ήδη απομονώσει στο μικροσκόπιο. Στη καθημερινότητα όμως δεν είναι μόνο μικροσκόπιο και κύτταρα, είναι σεμινάρια που αριστερά βλέπετε όταν συμμετείχα σε ένα μάθημα προγραμματισμού. Υπάρχει ζωή και υπάρχουν και διακοπές που εδώ έχουμε το Halloween και γιορτάζαμε με κολοκύθες και απορούσαμε αν είμαστε τελικά μεταδιδακτορικοί ή μινιόνς σε κρίση. Και φυσικά επανερχόμαστε πάλι μετά από όλα αυτά στο εργαστήριο και βλέπετε δεξιά να κοιτάω τα δικά μου κύτταρα στα πειράματα με τα οποία ασχολούμαι. Η τεχνική τώρα, τη στερεολογία. Στερεολογία είναι στα αγγλικά stereology, πάλι ελληνική λέξη. Είναι στην ουσία η μέτρηση στερεών. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από αυτό? Μπορούμε να πάρουμε την πληροφορία του μήκους, του όγκου, του πλήθους, πόσα διαφορετικά σώματα βρίσκουμε και της επιφάνειας του αντικειμένου που μας ενδιαφέρει. Η λογική είναι ότι από μια τρισδιάστατη κατάσταση, όταν την κατακαιρματίσουμε και πάρουμε διάφορες τομές σε σωστά υπολογισμένα σημεία, δηλαδή με συχνότητα που έχει υπολογιστεί μαθηματικά ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο που μελετούμε, μπορούμε μετά από αυτά να κάνουμε προβολή και να επαναδημιουργήσουμε θεωρητικά με μοντέλα το πραγματικό αντικείμενο. Και έτσι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε δομές στις οποίες δεν θα είχαμε πρόσβαση διαφορετικά. Τα παραδείγματα που έχω στη συνέχεια είναι από τα ψάρια και από τον άνθρωπο. Με ηχθείς ασχολούμουν μέχρι και το μεταπτυχιακό και από διδακτορικό και μετά έκανα μια μικρή στροφή στην καριέρα μου και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, στην ανθρώπινη φυσιολογία. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ότι παίρνουμε τον οργανισμό, παίρνουμε το υλικό, το μοντέλο, την συγκεκριμένη ψαράκια, τη σαρδέλα, απομονώνουμε τις γονάδες που είναι η περιοχή αναπαραγωγής του ηχθείως, τα συντηρούμε μέσα σε μια θήκη είτε παραφήνης, ρητίνης, πλαστικού, αν υπάρχει δυνατότητα, ακόμα καλύτερα. Υπάρχει αφυδάτωση στο πρώτο μηχάνημα που βλέπετε. Στη συνέχεια υπάρχει μεταφορά και έκχυση του υγρού που το καλύπτει. Και υπάρχει μετά οι τομές, η χρώση, με κάποιο ίσως ώστε να δούμε τον ιστό. Και στο τέλος βγάζουμε τις φωτογραφίες και εκεί αρχίζει η πραγματική ανάλυση και η αναγνώριση, η δημιουργία της πληροφορίας, η καινούργια, το πιο εντυπωσιακό τμήμα όλης της διαδικασίας, που πραγματικά βγάζεις καινούργια πληροφορία, εκεί δημιουργείται η γνώση και εκεί μαθαίνουμε για ποιο λόγο έχει νόημα όλη αυτή η τεχνική, που είναι στη συγκεκριμένη, η σωστή διαχείριση και της ηχθειοκαλλιέργειας μπορεί να γίνει, η σωστή διαχείριση πόρων για
πότε μπορούν να βγουν εντολές και πότε μπορούν οι ψαράδες να μαζέψουν, να μην είναι σε περίοδο που υπάρχει κάποια καταστροφή, για οργανισμούς οι οποίοι είναι σε εξαφάνιση και πολλές άλλες πληροφορίες που μπορούν να είναι και βασικές για το τύπο, ας πούμε, αν είναι μοναδικό αίτης ή βγάζουν σε πολλά μπάτσεις τα αυγά τους, τα ψαράκια. Ενδιαφέρον οικολογικό, διαχειριστικό, οικονομικό. Πάμε στις ασθένειες. Στον άνθρωπο, για ποιο λόγο έχει νόημα αυτή η τεχνική? Γιατί στις ασθένειες, ειδικά στο πνεύμονα, στις οποίες εφαρμόζεται, ο πνεύμονας είναι ένα όργανο πολύ σύνθετο που έχει αυτές τις κυψελίδες με την πολύ ιδιαίτερη μορφή, όπου υπάρχει κενός χώρος και οιστός με τις καταστάσεις που επιτρέπεται το οξυγόνο να έρχεται στο αίμα και στην ουσία να ζούμε χάρη σε αυτό, γίνεται σε αυτή την πάρα, πάρα πολύ μικρή επιφάνεια στη δεύτερη εικόνα, στα σέπτα. Εκεί λοιπόν, όσο αυτά είναι πιο χοντρά, υπάρχουν βλάβες, φλεγμονές, κάποια καταστροφή, για παράδειγμα στους καπνιστές, δεν επιτρέπεται καλή ανταλλαγή αερίων. Δεν αιματώνομαστε σωστά, δημιουργούνται ασθένειες. Πώς μπορούμε να το προβλέψουμε, να το δούμε αυτό, να συγκρίνουμε σε πειράματα? Πάλι με τη στερεολογία. Βλέπετε και έχουμε βάλει την κλίμακα πάνω και στην επόμενη εικόνα μπορείτε να καταλάβετε τη λογική. Στην ουσία βγάζουμε φετούλες από όλο το τρισδιάστατο αντικείμενο. Αυτές μελετάμε και μετά γίνεται προβολή των αποτελεσμάτων και μπορούμε να δούμε το παρέχημα που είναι στην ουσία ο χώρος γύρω-γύρω από τον ιστό. Μπορούμε να δούμε σε σχέση μόνο ιστός τι ποσοστό έχει, πόσο συχνά εμφανίζεται, τι πυκνότητα μπορεί να έχει. Αυτές οι καταστάσεις μεταξύ, για παράδειγμα, σε εμφύσιμα ή σε αναπτυξιακές δυσκολίες, έχουμε αριθμούς που μπορούμε να τα βγάλουμε, να υπολογίσουμε πότε, πού και πώς δρούμε και μπορούμε να δώσουμε τη σωστή φαρμακευτική αγωγή. Και τέλος, επειδή η μικροσκοπία έχει βελτιωθεί, μπορούμε να δούμε διαφορετικά είδη κυττάρων. Και θα κλείσω με ένα παράδειγμα από τα ποντικάκια μας στον επιτυξιακό τους στην πορεία ανάπτυξης. Όταν γεννιούνται, είναι το P1, postnatal 1, η πρώτη μέρα που έχουν έρθει στον κόσμο. Τα πνευμόνια των ποντικών συνεχίζουν και αναπτύσσονται αφού γεννηθούν και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και βλέπετε πόσο γρήγορη είναι η μεταβολή μέσα σε 2 εβδομάδες, πόσο έχει αλλάξει και το μέγεθος, αλλά και ιστολογικά από μέσα. Ο πνεύμονας έχει από εκεί που ήταν πολύ χοντρά ο ιστός, λεπταίνει ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή αερίων και πολλαπλασιάζονται, γίνονται πάρα, πάρα πολλές μικρές κυψελίδες για να υπάρχει μεγαλύτερος χώρος και να αυξηθεί η επιφάνεια του ιστού στην ουσία. Όλα αυτά υπολογίζονται με τις παραμέτρους που μας βοηθάει να δημιουργήσουμε η στερεολογία. Αυτά από μένα. Μπορούμε να πούμε στη συνέχεια για ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ντόκου. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον τομέα της νευροβιολογίας, όπου θα μας μιλήσουν η κυρία Κική Μπάρμπα και η κυρία Μυρτό Πατρασκάκη για το disease modeling και CRISPR-Cas9. Η Κική Μπάρμπα είναι βιολόγος με μεταπτυχιακό στη βιοτεχνολογία και διδακτορική ερευνήτρια στη νευροβιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Ο ρόλος της στο Greek Women in STEM είναι η επιστημονική ενημέρωση και η παροχή καθοδήγησης σε επαγγελματικό και σπουδαστικό επίπεδο. Αντίστοιχα, η Μυρτό Πατρασκάκη είναι βιοχημικός με εξειδίκευση στη μοριακή βιολογία και διδακτορική ερευνήτρια στον κλάδο των νευροεπιστημών στο Luxembourg Center for Systems Biomedicine. Μέσα από το Greek Women in STEM θα ήθελε να συμβάλλει στην πρόθεση του έργου Ελληνίδων σε όλο τον κόσμο και να στηρίξει τις νεότερες επιστήμονες στα πρώτα τους βήματα. Παρακαλώ, κυρία Μπάρμπα, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κική Μπάρμπα, όπως το είπε η Βιργινία. Ο ρόλος μου στο Greek Women in STEM είναι να βοηθώ στην επιστημονική αρθρογράφηση και να συμβουλεύω όποιον το έχει ανάγκη. Και στην καθημερινότητά μου ασχολούμαι με τον τομέα της νευροβιολογίας. Τώρα, σχετικά με την πορεία μου. Με συγχωρείτε, έχουμε ένα πρόβλημα στο slide. Ωραία. Σχετικά με την πορεία μου, ξεκίνησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου φοίτησα στο τμήμα βιολογίας το 2012 και το 2017 μετακόμισα στο Εδιμβούργο στη Σκωτία,
όπου ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στη βιοτεχνολογία. Το μεταπτυχιακό κράτησε ένα χρόνο και στη συνέχεια το 2018 μετακόμισα στο Λουξεμβούργο, όπου ξεκίνησα ως βοηθός έρευνα στο Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Κυταρικής Βιολογίας και στο ίδιο εργαστήριο τώρα κάνω το διδακτορικό μου. Στο μεταπτυχιακό συνήθως παίρνουμε μια πιο συγκεκριμένη πορεία με το τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Εγώ έκανα μεταπτυχιακό στη βιοτεχνολογία που δίνει διάφορα παρακλάδια με τα οποία μπορεί κάποιος να ασχοληθεί. Εγώ επέλεξα να ασχοληθώ κυρίως με τον τομέα της βιοιατρικής, που είναι η εφαρμογή τεχνολογιών για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε βιολογικά προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με ασθένειες ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, ειδικεύθηκα με τη μεταπτυχιακή μου διπλωματική στην τεχνική CRISPR-Cas9 σε βακτήρια E. coli. Και για να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτή η τεχνική, ας δούμε αυτή την εικόνα. Το DNA, τα κύτταρά μας περιλαμβάνουν το DNA, που είναι το γονιδίωμά μας, και αυτό το χρησιμοποιούν για να παράγουν πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για την φυσιολογική λειτουργία του κυττάρου. Με το CRISPR-Cas, εμείς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό το DNA, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, όπως τις λέμε μεταλλάξεις, ή να εισάγουμε κάποιο νέο γονίδιο, και με αυτόν τον τρόπο να παράγουμε νέες ή τροποποιημένες πρωτεΐνες και να δούμε πώς επηρεάζουν αυτές οι πρωτεΐνες στην συλλογική λειτουργία του κυττάρου. Τώρα λοιπόν βρίσκομαι στο Λουξεμβούργο, συγκεκριμένα στο Ινστιτούτο Luxembourg Center for Systems Biomedicine. Το Ινστιτούτο αυτό αποτελείται από πολλές ομάδες με κύριο στόχο τη μελέτη νευροεκφυλιστικών ασθενειών, δηλαδή ασθενειών που έχουν να κάνουν με το θάνατο των νευρώνων, που είναι τα κύτταρα του εγκεφάλου μας. Μία ασθένεια με την οποία ασχολούμαστε στο δικό μας εργαστήριο είναι το Parkinson. Και το Parkinson είναι μια πολύ σημαντική ασθένεια, γιατί είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική ασθένεια στον κόσμο και είναι πολυπαραγοντική, και πιστεύουμε ότι με τη μελέτη αυτής της ασθένειας μπορούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και ίσως μετέπειτα να βρούμε θεραπεία για άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν στην εμφάνιση της ασθένειας είναι η γύρανση, δηλαδή άτομα μεγάλης ηλικίας είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν την ασθένεια, ο νευροεκφυλισμός των νευρώνων, δηλαδή ο θάνατος των νευρώνων, και η συσσόρευση τοξικής μορφής πρωτεΐνης. Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα που ίσως και εσείς γνωρίζετε του Parkinson είναι το τρέμουλο, δηλαδή η ανικανότητα των ατόμων να κοντρολάβουν σωστά την κίνησή τους. Από το μεταπτυχιακό μου, δηλαδή, στο Λουξεμβούργο, προσλήφθηκα κυρίως για την εφαρμογή της τεχνικής CRISPR-Cas9, στην οποία είχα εμπειρία στο μεταπτυχιακό μου, όπως σας είπα. Εδώ, όμως, εφάρμοσα αυτή την τεχνική στα βλαστοκύτταρα, τα οποία τα δημιουργούμε από δειγματοληψία ινοβλαστών, που είναι ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρων από ανθρώπους. Στο εργαστήριο με συγκεκριμένη τεχνική καλλιέργειας τα μετατρέπουμε σε βλαστοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα από τα οποία μπορούμε να παράγουμε οποιαδήποτε κυταρική ομάδα υπάρχει στο σώμα μας. Συγκεκριμένα σε αυτή την τεχνική αναπτύξαμε ένα πρωτόκολλο στο εργαστήριό μας, με το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα ποια κύτταρα έχουν αντιμετάλλαξη. Και για να το κάνουμε αυτό, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιες αποικίες κυττάρων. Τα κύτταρα τα οποία έχουν τη σωστή μετάλλαξη εκφράζουν μια κίτρινη φθορίζουσα χρωστική πρωτεΐνη, ενώ τα κύτταρα που δεν έχουν τη σωστή μετάλλαξη έχουν την πράσινη ή την κόκκινη φθορίζουσα πρωτεΐνη. Οπότε, όταν κάνουμε τις μεταλλάξεις, βλέπουμε τα κίτρινα, επιλέγουμε την κίτρινη αποικία και συνεχίζουμε μετέπειτα στα επόμενα στάδια της ανάλυσης. Τώρα λοιπόν ασχολούμαι κυρίως με τη δημιουργία των οργανοειδών. Τα οργανοειδή εγκεφάλου είναι πολύ σημαντικά μοντέλα για ασθένειες όπως το Parkinson, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στον εγκέφαλο ασθενών που είναι εν ζωή. Οπότε παίρνουμε τα βλαστοκύτταρα, τα οποία όπως σας είπα πριν τα δημιουργούμε από ινοβλάστες που είναι κύτταρα ανθρώπων, και με τα βλαστοκύτταρα δημιουργούμε τρισδιάστατες δομές που τα ονομάζουμε εμβρυϊκά σώματα. Αυτά τα εμβρυϊκά σώματα έπειτα τα καλλιεργούμε με συγκεκριμένους παράγοντες για να δημιουργήσουμε οργανοειδές εγκεφάλου. Δηλαδή, αυτοί οι παράγοντες βοηθούν τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων σε νευρώνες και έπειτα αυτά τα οργανοειδή αποκτούν μια δομή κυττάρων που είναι παραπλήσια με αυτή που υπάρχει στον εγκέφαλο του ασθενούς.
Επειδή όμως αυτές οι δομές είναι πάρα πολύ περίπλοκες, στο εργαστήριό μας δημιουργούμε οργανοειδή που είναι από συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε ασυμπλοειδή, δηλαδή ένωση οργανιδιών από δύο οργανίδια διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, βλέπουμε ένα οργανοειδές μεσεγκεφάλου και ένα ασυμπλοειδές μεσεγκεφάλου και ραβδοτού σώματος. Εδώ πέρα με άσπρο βλέπουμε το οργανίδιο ραβδοτού σώματος και με μαύρο βλέπουμε το οργανίδιο μεσεγκεφάλου και πώς γίνεται η ένωση αυτών των δύο οργανοειδών. Και για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο πού βρίσκονται αυτές οι περιοχές μες στον εγκέφαλο, το μεσεγκέφαλος βρίσκεται περίπου εδώ πέρα και το striatum, δηλαδή το ραβδοτό σώμα, βρίσκεται κάπου εδώ και αυτά τα δύο ενώνονται φυσιολογικά μέσα στον εγκέφαλό μας και δημιουργούν κάποια σηματοδοτικά μονοπάτια απαραίτητα για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω μια τεχνική που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριό μας για την ταυτοποίηση των οργανοειδών, που είναι ο ανοσοφθορισμός, και με αυτή την τεχνική μπορούμε να καταλάβουμε τι νευρώνες, τι κύτταρα έχουν αναπτυχθεί μέσα στο οργανοειδές μας. Και εδώ πέρα είναι ένα μικρό βίντεο το οποίο δείχνει τα διάφορα επίπεδα φωτογραφιών που μπορούμε να πάρουμε από το μικροσκόπιο. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες από ένα συγκεκριμένο πάχος του οργανοειδούς και κάπως έτσι φαίνονται αυτά τα επίπεδα. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζω εγώ. Εγώ είμαι Μυρτώ. Και εγώ στο Greek Women STEM συμμετέχω ως κυρίως επιστημονική αρθρογράφος και ως σύμβουλος. Και έχω σπουδάσει βιοχημεία και βιοτεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα, όπου έμεινα και για το μεταπτυχιακό μου στην ίδια σχολή που ήταν πάνω στη μοριακή βιολογία. Και εδώ να σας πω ότι η βιοχημεία και η βιοτεχνολογία ήταν ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη επιλογή μου στις Πανελλήνιες. Κτηνίατρος ήθελα να γίνω. Αλλά άκουσα τους γονείς μου που μου είπαν ότι η σχολή έχει ενδιαφέρον και τώρα πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Οπότε οι Πανελλήνιες, που είναι ένα σύστημα αρκετά δύσκολο για να το ακολουθήσουμε τότε, εν τέλει στην πρώτη μου επιλογή που νόμιζα στα 18 μου ότι ήθελα να κάνω αυτό, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που κάνω και με αυτό που εν τέλει όντως μου αρέσει να κάνω. Και όταν τελείωσα και το μεταπτυχιακό μου λοιπόν στη Λάρισα, ήρθα στο Λουξεμβούργο. Ξεκίνησα να δουλεύω στο εργαστήριο ενζημολογίας και μεταβολισμού, στο ίδιο ίδρυμα όπως και η Κική, και ασχολούμαι με μια νευρομεταβολική παιδική ασθένεια. Στο καταδιάριο του πτυχίου μου, για την πτυχιακή διπλωματική μου, ασχολήθηκα με το διαβήτη, και μετά στο μεταπτυχιακό μου, για τη μεταπτυχιακή διπλωματική μου, ασχολήθηκα με την αγκιογέννηση στον καρκίνο. Ενώ τώρα ασχολούμαι με μια νευροεκφυλιστική. Και ενώ αυτές είναι τρεις πολύ διαφορετικές ασθένειες, αυτό που τις ενώνει και αυτό που είναι η μαγεία της βιοχημείας και ένας από τους κλάδους που μπορούμε να ασχοληθούμε φεύγοντας από τη βιοχημεία, είναι τα ένζημα. Και στις τρεις περιπτώσεις, λοιπόν, εγώ μελετούσα ένζημα τα οποία είναι υπεύθυνα ή συμμετέχουν στην εξέλιξη αυτών των ασθενειών. Πολύ γρήγορα να σας θυμίσω ή να πω σε όσους δεν ξέρουν ότι τα ένζημα είναι μια ειδική κατηγορία πρωτεΐνων. Ελέγχουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες στο σώμα μας, με την πιο απλή και γνωστή, το τι συμβαίνει στην τροφή μας από τη στιγμή που τρώμε, πώς παίρνουμε την ενέργεια, πώς την χωνεύουμε, γιατί αισθανόμαστε όμορφα όταν τρώμε ένα ωραίο φαγητό και εν τέλει πώς αποβάλλουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Τα ένζημα πώς λειτουργούν, έχουν μια θέση, η οποία λέγεται ενεργό κέντρο, όπου παίρνουν ένα μόριο, το οποίο ονομάζεται υπόστρωμα. Για παράδειγμα, όταν τρώμε τη γλυκόζη, το αλλάζουν, το σπάνε και καταλήγουν στην παραγωγή καινούριων προϊόντων, τα οποία μετέπειτα συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στον οργανισμό μας. Και όταν κάποια από τα ένζημά μας χαλάνε, υπάρχει μια μετάλλαξη και δεν λειτουργούν πλέον σωστά, ή υπερλειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, αυτό οδηγεί στην εμφάνιση ασθενειών. Και τέτοια είναι και η περίπτωση με την ασθένεια που δουλεύω. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα σε ένα συγκεκριμένο ένζημο, και αυτό οδηγεί σε μια νευρομεταβολική εκφυλιστική ασθένεια στο πολύ νεαρά άτομα, περίπου 2 χρόνια μετά τη γέννηση, με χαρακτηριστικό ότι αυτά τα παιδιά γεννούνται φυσιολογικά, μετά κάνουν έναν απλό πυρετό και ξεκινάει ένας γρήγορος νευρολογικός αποπροσανατολισμός. Κύριο χαρακτηριστικό της ασθένειας είναι η αλλαγή στην εικόνα του εγκεφάλου τους. Εδώ πέρα βλέπετε στα αριστερά ένα φυσιολογικό εγκεφαλογράφημα από έναν άνθρωπο που δεν είναι ασθενής. Και στα δεξιά είναι εγκεφαλογράφημα από ένα παιδί που πάσχει από αυτήν την ασθένεια. Και όπου βλέπετε μαύρο, είναι αέρας. Είναι άδειος χώρος. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ πέρα υπήρχαν νευρικά κύτταρα,
τα οποία πεθάνανε. Και όπως σας εξήγησε και εκεί πριν, όταν υπάρχει νευρονικός θάνατος, πολύ γρήγορα υπάρχει και εμφάνιση μιας ασθένειας. Και στη δικιά μας περίπτωση, αυτή η ασθένεια εκφράζεται με επιληπτικές κρίσεις, με αταξία, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδάκια αυτά δεν περπατάνε λίγο σαν μεθυσμένα, δεν έχουν καλή ισορροπία, και με κάποια συμπτώματα απελευθερωμίσης, το οποίο σημαίνει ότι ξεχνάνε και χάνουν ικανότητες τις οποίες είχαν αποκτήσει. Αν παραδείγματος χάρη μπορούσαν να περπατάνε μόνο τους ή να στέκονται, χάνουν αυτή την ικανότητα. Ή αν μπορούσαν να μιλάνε και να λένε πλήρες φράσεις, επίσης το χάνουν και πηγαίνουν σε πιο πρώιμα στάδια της ανάπτυξης. Οπότε στόχος μας στο εργαστήριό μου και του διδακτορικού μου είναι να καταλάβω λίγα περισσότερα για αυτή την ασθένεια, πώς εξελίσσεται, γιατί επηρεάζει τον εγκέφαλο και πιθανότατα να μπορέσουμε να βρούμε και μια πιθανή θεραπεία. Και πώς το κάνουμε αυτό? Εμείς από τη Διακύτταρα δουλεύουμε με ζώα μοντέλα. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται κατεξοχήν τα ζώα μοντέλα. Έχουμε πάρα πολλά ζώα που τα χρησιμοποιούμε ως μοντέλα. Το πιο γνωστό είναι το ποντίκι φυσικά, που έδειξε και η Λίνα. Έχουμε μύγες, έχουμε βατραχάκια και στη δική μου περίπτωση έχουμε το ψάρι ζεύρα. Το ψάρι ζεύρα χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην έρευνα, πάρα πολλά χρόνια. Και για πιο απλές εφαρμογές, ας πούμε, στο περιβάλλον ή για την τοξικολογία, ακόμα και για να φτιάξουμε φθορίζοντα ψαράκια τα οποία φαίνονται όμορφα στο ενητρίο. Αλλά στην περίπτωση των ασθενειών έχει δύο πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι παρότι είναι ένας τελείως διαφορετικός οργανισμός από τον άνθρωπο, τα γονίδια που έχουν βρεθεί, τα ανθρώπινα γονίδια που έχουν βρεθεί να σχετίζονται με μια ασθένεια, έχουν το αντίστοιχο τους γονίδιο και στα ψάρια. Υπάρχει ένα αντίστοιχο γονίδιο στα ψάρια, το οποίο συνδέεται με την ίδια ασθένεια και αν μεταλλαχθεί θα προκαλέσει την ίδια ασθένεια. Άρα έχει ήδη υποδειχθεί ότι είναι ένα καλό μοντέλο για να μελετούμε ανθρώπινες ασθένειες. Και το άλλο πολύ σημαντικό, ειδικά όταν μελετάμε παιδικές ασθένειες, είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη του εμβρίου, του μικρού ψαριού, δεν γίνεται μέσα στην κοιλιά του γονέα, αλλά εξωτερικά. Το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που γονιμοποιείται το ωάριο, μπορούμε να μαζέψουμε το γονιμοποιημένο ωάριο, στο βίντεο που θα σας δείξω, και να παρακολουθήσουμε όλη την ανάπτυξη. Και αυτή η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ γρήγορα. Από τη στιγμή που θα σας δείξω, αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο τραβήχθηκε σε μόνο 24 ώρες. Και θα δείτε ότι ξεκινάμε με την κλασικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων, όπως γίνεται και στα ανθρώπινα όταν υπάρχει γονιμοποίηση του ωαρίου, από 2, 4, 4, 8 κτλ. Μέχρι τη μέση της ημέρας αυτά τα κύτταρα έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται τόσο ώστε να σχηματίσουν αυτή την σφαίρα και να καλύψουν το αυγό από το οποίο προήρθε το ψάρι. Και μέσα στο βράδυ ξεκινά και σχηματίζεται από το κεφάλι προς την ουρά το ψαράκι και το επόμενο πρωί που θα γυρίσουμε στο εργαστήριο, αν τα παρατηρήσουμε στο μικροσκόπιο, το ψάρι έχει ήδη σχηματιστεί, είναι ένα έμβριο, και ξεκινάνε και οι πρώτες κινήσεις. Οπότε, στην περίπτωση που μελετάμε παιδικές ασθένειες που καθιδρύονται πολύ στα πολύ αρχικά στάδια της ζωής, το να μπορούμε να μελετήσουμε από τη στιγμή μηδέν το στάδιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και αυτό καθιστά το ψάρι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Και τελειώνοντας, ήθελα να σας πω ότι η ζωή στο εργαστήριο, στην Ακαδημία, έχει προφανώς το στρες και το άγχος για τις ώρες δουλειάς. Εδώ πέρα είναι όπως μας βλέπετε αργά το απόγευμα όταν βλέπουμε με τα ψάρια μας πώς τα έχουμε φτάνει. Αλλά έχει και μια πολύ όμορφη ελευθερία όπου μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο μας όπως θέλουμε. Στη μέση βλέπετε το γραφείο μου, έχω τα λουλούδια μου, έχουμε τα λουλούδια που έχουμε βάλει με τους συναδέλφους σε φλάσκες γιατί κάνουμε τέτοια παιχνίδια, όπως έδειξε και η Λίνα. Και στο εργαστήριό μου επίσης έχουμε αυτοκόλλητα, ζωγραφίζουμε τις σακούλες μας. Υπάρχει μια ελευθερία να εκφραστούμε και να σχηματίζουμε τους χώρους μας όπως μας αρέσουν και όπως μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκεις στην Ακαδημία. Και επίσης στο δικό μας εργαστήριο έρχονται συχνά μαθητές λυκείου κυρίως, όπου τους φιλοξενούμε, τους είχα την προηγούμενη εβδομάδα δύο κορίτσια, που τους φιλοξενούμε, τους δίνουμε πειράματα, να κάνουν κάτι δικό τους και να δουν λίγο πώς είναι η ζωή στο εργαστήριο πριν διαλέξουν να την ακολουθήσουν την καριέρα. Και αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και τις κυρίες Μπάρπα και Πατρασκάκη. Θα περάσουμε τώρα στον τομέα της υπολογιστικής εμβιομηχανικής, για τον οποίο θα μας μιλήσει η κυρία Χρυσοβαλάτου Καλαϊτζίδου, η οποία έχει πτυχίο σε εφαρμοσμένα μαθηματικά και ειδίκευση στη βιοπληροφορική, ενώ είναι και διδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Στην ομάδα Greek Women in STEM την ενδιαφέρει η κοινωνική πλευρά της γυναίκας στην επιστήμη και επιθυμεί την ανάδειξη και την προώθησή της μέσα από την παρουσίαση τρεχόντων θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. Κυρία Καλαϊτζίδου, ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα για από μένα. Είμαι η Χρυσοβαλάντου.
Είμαι διδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Μηχανική στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου και στην ομάδα συμμετέχω, όπως είπατε, στην επιστημονική ορθογραφία και τη συμβουλευτική. Λοιπόν, εγώ κατάγομαι από ένα χωριό της Πιερίας και σπούδασα εφαρμοσμένα μαθηματικά στο τμήμα μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου λίγο πριν τελειώσω το πτυχίο μου, έκανα μία εξάμεινη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus και συγκεκριμένα στην Ιρεμβέργη σε μία εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό διότι είχα την ευκαιρία να βρω από κοντά πώς λειτουργεί μία εταιρεία, πώς άνθρωποι από διαφορετικές ειδικότητες σχεδιάζουν και δουλεύουν πάνω σε ένα κοινό project και κυρίως συνειδητοποίησα τις ποικίλες εφαρμογές των μαθηματικών. Κατά μία ευτυχή συγκυρία, το εξάμεινο που τελείωνα το πρώτο μου πτυχίο, ιδρύθηκε το μεταπτυχιακό της βιοπληροφορικής στη Σχολή Ιατρικής στο Ηράκλειο. Η βιοπληροφορική ανήκει στον επιστημονικό κλάδο της ανάλυσης δεδομένων, όπου τα δεδομένα προέρχονται από βιολογικά και ιατρικά πειράματα. Έτσι, είχα τη δυνατότητα να μάθω με μεθόδους ανάλυσης, αλλά και να μελετήσω βιολογικά συστήματα, αποκτώντας έτσι γνώσεις και σε άλλα πεδία. Ένα από αυτά ήταν ο τομέας της εμβιομηχανικής, στον οποίο εξακολουθώ να εργάζομαι και στο διδακτορικό μου, πλέον εδώ στο Λουξεμβούργο. Τι μελετάει λοιπόν ο κλάδος της εμβιομηχανικής? Η εμβιομηχανική, όπως ορίζει και το όνομά της, είναι η επιστήμη που μελετάει τη δομή και τη λειτουργία βιολογικών συστημάτων με μεθόδους μηχανικής. Με άλλα λόγια, η εμβιομηχανική μελετάει πώς τα διάφορα βιολογικά συστήματα επηρεάζονται από την παρουσία δυνάμεων, είτε εξωτερικών δυνάμεων που δρούν στα συστήματα αυτά, είτε δυνάμεων που ασκούνται ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελούνται αυτά τα συστήματα. Ως βιολογικό σύστημα ορίζεται ένας οργανισμός, όπως είναι τα φυτά, τα ζώα και ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά μπορούμε να ορίσουμε και τα επιμέρους όργανά τους, όπως για παράδειγμα η καρδιά. Πηγαίνοντας ακόμα πιο βαθιά από τα όργανα στους ιστούς του οργανισμού, μπορούμε να ορίσουμε ως σύστημα τα ίδια τα κύτταρα και το περιβάλλον που τα περικλεί, αλλά και το εσωτερικό των κυττάρων που αποτελείται από μια πληθώρα οργανιδίων. Στον κλάδο λοιπόν της εμβιομηχανικής έχουμε μια διεπιστημονική συνάντηση, όπου οι νόμοι της μηχανικής μελετούν τα όρια και τις δυνατότητες ενός βιολογικού συστήματος υπό την παρουσία δυνάμεων. Η βιολογία του συστήματος, δηλαδή η ίδια του η φύση, καθορίζει την αντίδραση στις δυνάμεις αυτές και το πώς θα παραμορφωθεί το σύστημα, ενώ έχουμε μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν τις ιδιότητες των παραμορφώσεων, οι οποίες αλλάζουν από σύστημα σε σύστημα. Για παράδειγμα, τα κόκαλά μας δεν παραμορφώνονται μάλλον τόσο εύκολα όσο παραμορφώνονται οι εμείς μας. Και τέλος, έχουμε τον προγραμματισμό με τον οποίο μπορούμε να προσομοιώσουμε τα συστήματα αυτά και τις παραμορφώσεις τους. Λοιπόν, μία μικρή ιστορική αναδρομή, μάλλον. Ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης υπήρξε ο πρώτος εμβιομηχανικός λόγω των μελετών του στην ανατομία των ζώων. Ο Αριστοτέλης έγραψε το πρώτο βιβλίο για την κίνηση των ζώων, το περί ζώων κινήσεως. Και ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη αποτελεί ότι δεν είδε μόνο τα σώματα των ζώων ως μηχανικά συστήματα, αλλά ακολούθησε ερωτήματα όπως πώς από τη σκέψη του να κάνουμε μία κίνηση φτάνουμε τελικά στο να την κάνουμε. Επίσης, στο περί ζώων μορίων παρήχε μία ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ουρητήρας χρησιμοποιεί τη διαδικασία της συστολής για να μεταφέρει ούρα από τα νεφρά στην ουροδόχο κύστη. Και περνάμε σε κάποιες σύγχρονες μελέτες και εφαρμογές της εμβιομηχανικής. Η εμβιομηχανική λοιπόν εφαρμόζεται στη μελέτη ανθρώπινων μυοσκελετικών συστημάτων και για να μελετήσει αρχικά τις δυνάμεις αντίδρασης του ανθρώπου με το έδαφος ενώ κινούμαστε και την απόκριση των μυών σε εξωτερικές δυνάμεις. Οι έρευνες αυτές έχουν άμεση σχέση με την ορθοπαιδική βιομηχανία και το σχεδιασμό ορθοπαιδικών επιτευγμάτων για ανθρώπινες αρθρώσεις, εξωτερικές στερεώσεις και άλλους ιατρικούς σκοπούς. Άλλη μία σημαντική εφαρμογή είναι η προσομοίωση της ροής του αίματος στην καρδιά. Όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και κάνουμε μία μαγνητική τομογραφία, αυτό που παίρνουμε είναι μία εικόνα της ανατομίας ενός οργάνου ή ενός ιστού.
Παρ' όλα αυτά, δεν λαμβάνουμε μια συχνή, δεν παραλαμβάνουμε μια λεπτομερή εικόνα για το πώς, ας πούμε, ρέει το αίμα. Αυτό που παίρνουμε με τη μαγνητική τομογραφία είναι κάτι στατικό. Με τη βοήθεια μεθόδου της συμβιομηχανικής αναπτύσσονται προσομοιώσεις, οι οποίες βοηθούν στο σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων. Για παράδειγμα, εδώ στο βίντεο που έχω ετοιμάσει, βλέπουμε την προσομοίωση της ροής του αίματος στην καρδιά. Για την ακρίβεια, βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία κινείται το αίμα. Λοιπόν, μία τέτοια προσομοίωση μπορεί να γίνει για κάθε ασθενή ξεχωριστά και ο γιατρός να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει προβλέψεις, αφού έχει στα χέρια του μια λεπτομερή, έχει στα χέρια του μια λεπτομερή εικόνα της ροής του αίματος και μπορεί να προβλέψει τι θα μπορούσε να συμβεί αν γίνει κάποια παρέμβαση. Για παράδειγμα, να σπάσει, να ανοίξει ένα αγγείο ή να βάλει κάποιο μόσχευμα στην καρδιά. Και θα κλείσω λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό για μένα που θα ήθελα να κρατήσετε αν γίνεται σήμερα, ότι στην έρευνα όπως και στη ζωή μας γενικότερα δεν διασχίζουμε ένα μονόδρομο που μας βγάζει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν πολλά παρακλάδια τα οποία μπορούμε να διαλέξουμε και να μας οδηγήσουν σε κάτι τελείως διαφορετικό και σε κάτι που δεν περιμέναμε δεν το γνωρίζαμε. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ξεκίνησα τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, δεν είχα ιδέα τι ήταν η βιοπληροφορική, δεν είχα ιδέα τι ήταν η βιομηχανική. Και όπως είπα και νωρίτερα, δεν ήξερα και ποιες είναι ακριβώς οι εφαρμογές των μαθηματικών σε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Είναι καλό να έχουμε στόχους που μας κινούν εμάς τους ίδιους, την προσπάθειά μας, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα, να δεχόμαστε τα ερεθίσματα από τους γύρω μας και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται. Και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε ατυχία. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια και λίγο πριν το τέλος είναι η κυρία Κέλλη Κούση, η οποία θα μας μιλήσει για την χημική μηχανική και συγκεκριμένα για τα νανοηλικά για ενεργειακές εφαρμογές. Η κυρία Κούση είναι χημικός και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, με ειδίκευση στο τομέα της κατάλυσης και των υλικών για διεργασίες μετατροπής ενέργειας. Μέσω του Greek Women in STEM έχει ως στόχο να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές γυναικών να ακολουθήσουν τις θετικές επιστήμες. Παρακαλώ λοιπόν, κυρία Κούση, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κέλλη και στο Greek Women in STEM είμαι επιστημονική αρθρογράφος και σύμβουλος. Σήμερα θα σας μιλήσω για νανοηλικά, για διάφορες ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Και μέσα από αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να σας δώσω και μία ιδέα από τις διαφορές και τις ομοιότητες των χημικών με τους χημικούς μηχανικούς, κάτι το οποίο εγώ ήθελα να ξέρω όταν ήμουν στο σχολείο και έδινα πανελλήνιες. Λίγα λόγια για μένα πρώτα. Είμαι από το Αγρίνιο, αλλά μετακόμισα στην Πάτρα το 2006, όπου ξεκίνησα το πτυχίο μου στο τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2011 ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου στην κατάλυση για αντιρρύπανση και παραγωγή καθαρής ενέργειας στο ίδιο τμήμα και το 2013 μετακόμισα στο τμήμα χημικών μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το διδακτορικό μου ήταν πάνω στην παραγωγή υδρογόνου από διάφορα βιοκαύσιμα. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου είχα την ευκαιρία να πάω για κάποιο διάστημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα πορεία μου. Και το 2016, που τελείωσε το διδακτορικό μου, δούλεψα για ένα χρόνο στην Ελβιό, που είναι μια εταιρεία που στόχο έχει την έρευνα και την παραγωγή συστημάτων για υδρογόνο και ηλεκτρισμό μέσω κελών καυσίμων. Τέλος, το 2017, αποφάσισα να συνεχίσω την καριέρα μου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, όπου ασχολούμαι με νανοηλικά για ενεργειακές εφαρμογές και ταυτόχρονα πήρα μια υποτροφία στη συνεργασία με τους χημικούς μηχανικούς του Πανεπιστήμιου Πατρών για παραγωγή μεθανόλης από διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα, τι εννοώ όταν λέω ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές? Εμείς έχουμε σαν στόχο ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον. Και έτσι ασχολούμαστε με εφαρμογές που θα μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, επεξεργασία αερίων ρήπων από εξατμίσεις αυτοκινήτων, όπως μονοξίδιο του άνθρακα και του αζότου. Παραγωγή συνθετικών καυσίμων και χημικών από διοξίδιο του άνθρακα και φυσικό αέριο. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα
Και φυσικά απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, που όλοι ξέρετε ότι είναι ένα σημαντικό θερμοκηπικό αέριο. Παραγωγή και χρήση υδρογόνου μέσω κυψελίδων καυσίμων. Και τελευταία, ασχολούμαστε και με μαγνητικές ιδιότητες των υλικών, γιατί αυτές είναι άρρηκτα συνδεμένες με την παραγωγή ηλεκτρισμού. Και όταν μιλάω για υλικά, εννοώ καταλύτες. Οι καταλύτες ως άλλα ένζημα, που ανέφερε η Μυρτώ νωρίτερα, μας βοηθούν να επιταχύνουμε χημικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αν είχες ένα μόριο υδρογόνου και ένα μόριο οξυγόνου, το ένα δίπλα στο άλλο, δεν θα είχες ποτέ νερό, αλλά στην πραγματικότητα, αν χρησιμοποιήσεις καταλύτη, αυτό γίνεται εφικτό. Τώρα στο εργαστήριο, οι καταλύτες έχουν τη μορφή σκόνης ή μικρών πελετών και η φωτογραφία που βλέπετε κάτω δεξιά είναι ένας πραγματικός καταλύτης αυτοκινήτων. Κοιτάξτε κάτω από το αυτοκίνητο, έτσι είναι ο καταλύτης. Το δραστικό μέρος αυτού του καταλύτη είναι η σκόνη και είναι εμποτισμένη μέσα στις κυψελίδες που βλέπετε. Τώρα, σαν χημικός, ένας χημικός ασχολείται περισσότερο με την παρασκευή των υλικών. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη σκόνη που είδατε νωρίτερα. Όλη αυτή η μάζα σκόνης δεν είναι δραστική. Το δραστικό μέρος αυτού του υλικού είναι πολύ μικρά μεταλλικά σωματίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια των κόκκων της σκόνης και ονομάζουμε νανοσωματίδια. Το μέγεθος αυτών, για να έχετε μία αίσθηση, είναι περίπου 1000 με 10.000 φορές μικρότερο από τον κόκκο της σκόνης και ο κόκκος της σκόνης έχει μέγεθος περίπου όσο μία τρίχα από τα μαλλιά σας. Εμείς στο εργαστήριο μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως αυτά τα σωματίδια και να τους αλλάξουμε το μέγεθος, τον αριθμό τους και το σχήμα τους, μέχρι και καρδούλες μπορούμε να φτιάξουμε, και αυτό ουσιαστικά τους δίνει δραστικότητα για τις διάφορες ενεργειακές εφαρμογές. Ένα πολύ ισχυρό όπλο στα χέρια ενός χημικού είναι η ηλεκτρονική μικροσκοπία. Και όταν κάποιος ακούει για μικροσκόπιο, συνήθως φαντάζεται το σκίτσο που βλέπετε πάνω δεξιά στην οθόνη, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και το όργανο αυτό πιάνει περίπου ένα δωμάτιο. Και τώρα έρχεται ένας χημικός μηχανικός. Ο χημικός μηχανικός συνήθως έχει την τάση να ασχολείται με τη διεργασία, να σχεδιάζει τα συστήματα που είναι απαραίτητα για να τεστάρουμε αυτά τα υλικά και να υλοποιεί τη λειτουργία τους. Στα δεξιά βλέπετε το σχέδιο και από κάτω μία απλή βιομηχανική, απλή βιομηχανική μονάδα, στην οποία υπεύθυνος για την σχεδιασμό και τη λειτουργία είναι ένας χημικός μηχανικός. Στην πραγματικότητα, στο εργαστήριο, στην έρευνα, δεν υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές και τα όρια είναι λίγο θολά. Για παράδειγμα, εγώ είμαι ένας χημικός και τα υλικά που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια τα έχω σχεδιάσει και τα έχω παρασκευάσει εγώ. Το ίδιο όμως έχω κάνει και με τα συστήματα που βλέπετε στη διαφάνεια, μπορείτε να με δείτε κιόλας, να παίζω με τα κλειδάκια και τα κατσαβίδια μου. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να δείξω λίγο τις ομάδες που έχω δουλέψει περισσότερο αυτά τα χρόνια. Στα αριστερά θα δείτε την ομάδα της Πάτρας και στα δεξιά θα δείτε την ομάδα του Newcastle. Και κοιτώντας αυτές τις φωτογραφίες, νομίζω ότι ένα είναι το κυρίως εμφανές πράγμα που μπορεί να καταλάβει, να δει κανείς. Είναι ο αριθμός των γυναικών. Νιώθω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και εξελίσσεται η καριέρα μου, τόσο λιγότερες γυναίκες έχω γύρω μου. Όταν ξεκίνησα το προπτυχιακό μου, το πρώτο έτος ήμασταν 80 γυναίκες με 20 άντρες στο τμήμα χημίας. Αυτό μειώνεται σιγά σιγά ανά τα χρόνια και τα τελευταία, ας πούμε, 5 χρόνια είμαι συνήθως η μοναδική γυναίκα ανάμεσα σε ομάδες 20 αντρών. Αυτό δεν νομίζω ότι συμβαίνει, δεν το λέω για να φοβήσω κάποιον, αλλά περισσότερο για να πω το ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να καταρρύψουν τα στερεότυπα που μας οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και να ασχοληθούν περισσότερο με τη χημική μηχανική, γιατί όχι μόνο μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να διαπρέψουν και αυτό θα είναι προς όφελος όλων μας τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα κλείσουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο των εξαιρετικών παρουσιάσεων με την κυρία Κατερίνα Μπομπότα, η οποία είναι οδοντίατρος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας NHS της Μεγάλης Βρετανίας και στο Greek Women in STEM καλύπτει τη δημοσίευση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών κειμένων σχετικά με την ιατρική επιστήμη. Σήμερα θα μας μιλήσει για την οδοντιατρική και το 3D printing και είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε.
Κατερίνα, να σε διακόψω, νομίζω είσαι μιούτ ακόμα. Δεν σε ακούω εγώ πάντως. Α, ωραία. Με συγχωρείς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Μπομπότα Κατερίνα. Είμαι στην ομάδα του Greek Women STEM ως επιστημονική αρθρογράφος. Ενημερώνω δηλαδή το κοινό για εξελίξεις και νέα που αφορούν την ιατρική επιστήμη, καθώς και σύμβουλος Παύλα Μέντορας, παρέχοντας καθοδήγηση στους αντίστοιχους τομείς ιατρικής και οδοντιατρικής σε όποιον το χρειαστεί. Λίγα λόγια και για τη δική μου πορεία. Κατάγομαι από Θεσσαλονίκη, από όπου και πέρασα τα περισσότερα μαθητικά μου χρόνια. Από νεαρήλικη, λοιπόν, κατάλαβα ότι είχα κλείσει τον κλάδο των θετικών επιστημών. Τελικά με κέρδισε η οδοντιατρική. Λαμβάνοντας το πτυχίο μου και κάνοντας συνεχή πρακτική, καθώς και σε ένα πρόγραμμα Εράσμου που ακολούθησα στην Ιταλία μετά τις σπουδές μου, εκεί αποφάσισα πως θέλω να συνεχίσω την πορεία μου στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν τώρα βρίσκομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε πολύ επιγραμματικά τις δυνατότητες που παρέχει η σχολή και πώς μπορούν να συνδυαστούν, αν μπορούν να συνδυαστούν με την έρευνα. Ό,τι πούμε φυσικά ισχύει και για τον ιατρικό κλάδο. Έχουμε λοιπόν την κλινική εργασία στο ιατρείο. Φυσικά δεν είναι το μόνο που μπορείς να ακολουθείς, αν υπάρχει διάθεση για ενασχόληση με την έρευνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορείς να τα κάνεις και τα δύο παράλληλα ή αποκλειστικά έρευνα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την ιατρική. Αυτό λοιπόν που έχουμε στο μυαλό μας, παρακάτω, στο επόμενο slide, είναι η εικόνα του γιατρού και του οδοντιάτρου σε ένα ιατρείο με ασθενείς να πηγαίνουν, να έρχονται, να δίνουν διαγνώσεις, να θεραπεύουν. Υπάρχει όμως κάτι πέρα από αυτό. Βλέπουμε παρακάτω ότι φυσικά υπάρχει η έρευνα, τεχνολογία και η εξέλιξη. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την ρομποτική οδοντιατρική και τι είναι αυτή η επιστήμη, ακούγεται λίγο wow, περίεργη. Είναι μια επανάσταση ψηφιακής τεχνολογίας που διαρκώς εξελίσσεται χάρη στην ερευνητική και εργαστηριακή δουλειά με συνεργασία μηχανολόγων και οδοντιάτρων και άλλων φυσικά ειδικοτήτων όπου χρειάζεται, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μιλάμε λοιπόν για την τρισδιάστατη εκτύπωση. Κατασκευάζουμε πλέον τρισδιάστατα ό,τι αντικείμενο θελήσουμε, στην δικιά μας περίπτωση δόντια, μέσω υπολογιστή παύλα εκτυπωτή. Με τη μέθοδο αυτή κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης στρώσεων υλικού. Στην πρώτη εικόνα βλέπουμε, για παράδειγμα, μια οδοντοστοιχεία. Κατασκευάστηκε μέσω εντολής που δώσαμε στον υπολογιστή και στον εκτυπωτή μας. Όπως και στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε μια συσκευασία για μια απόπειρα δημιουργίας ενός μπουκαλιού ουίσκι. Μπορούμε να κατασκευάσουμε και ηλεκτρικά ό,τι θελήσουμε. Και στην τρίτη εικόνα βλέπουμε πώς είναι ένα εργαστήριο. Παρακάτω. Βλέπουμε πώς φτάνουμε στο στάδιο του σχεδιασμού, από το στάδιο του σχεδιασμού, μάλλον έως την παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος. Ο σαρωτής δημιουργεί ένα ψηφιακό σχέδιο των δοντιών ή όποιο αντικείμενο εμείς θελήσουμε και οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται με ένα φλασάκι κυριολεκτικά σε έναν εκτυπωτή, τρισδιάστατο 3D εκτυπωτή, που εκτυπώνει το μοντέλο. Σκεφτείτε το, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, σκεφτείτε σαν τον εκτυπωτή που έχουμε στο σπίτι και έχει μελάνη για υλικό και την μέσω μιας δέσμης φωτός, δηλαδή του πράσινου LED που βλέπουμε, εναποθέτει μελάνη πάνω σε ένα χαρτί. Ο τρισδιάστατος εκτυπωτής, αντί για μελάνη, χρησιμοποιεί όποιο υλικό εμείς θελήσουμε, είτε μέταλλο ή κάποιο κεραμικό, ό,τι υλικό εμείς βάλουμε και παράγοντας και αυτός μια δέσμη φωτός, εναποθέτει απανοτά στρώματα για να δημιουργήσει ό,τι χρειαζόμαστε. Έχω λοιπόν τον σχεδιασμό μέσω κατάλληλου λογισμικού. Σαν να φωτοσοπάρουμε, ας πούμε, ένα αντικείμενο, το δημιουργούμε όπως το θέλουμε, ό,τι διάσταση θέλουμε και τρομερή ακρίβεια. Και φτάνουμε στη σχεδίαση και στο χτίσιμο μέσω της εντολής που δίνουμε στον εκτυπωτή μας. Εκεί που θέλω κυρίως να καταλήξω είναι πως με όλες αυτές τις τεχνολογίες και τις καινοτομίες που εφευρέθηκαν από. Όλες αυτές τις καινοτομίες και τεχνολογίες εφευρέθηκαν από ανθρώπους. Και όσο και να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μακριά από όλα αυτά, γιατί έχουμε ακολουθήσει μια συγκεκριμένη επιστήμη, αυτό δεν ισχύει. Και φυσικά είναι αξιοθαύμαστο το πώς μπορεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει ένας άνθρωπος ψάχνοντας όλες τις δυνατότητες. Εμένα μου έλεγες πριν κάποια χρόνια ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θα μελετούσα τη μηχανολογία τέτοιων συστημάτων στον ιατρικό κλάδο, δεν θα το πίστευα. Και πάντα υπάρχει λοιπόν η ευκαιρία να αναπτύξετε την καριέρα σας σε όποιο στάδιο και να είστε, σε όποιον τομέα και να θελήσετε και όποιον τομέα θέλετε να προσθέσετε στην επιστήμη σας και να συνδυάσετε διάφορους τομείς. Και τα σεμινάρια λοιπόν αυτά έχουν ως κοινό άξονα την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι δυνατότητες δεν σταματάνε ποτέ. Αυτά από εμένα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Μπομπότα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας Greek Women in STEM για τις πολύ όμορφες παρουσιάσεις τους που αποτελούν πηγή έμπνευσης
Και νομίζω, κυρία Κολιάκου, μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι των ερωτήσεων. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε έτσι πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Οι πρώτες ερωτήσεις απευθύνονται στην κυρία Τόκου και σχετίζονται με το Πάρκινσον. Ρωτάνε τα παιδιά αν είναι κληρονομική ασθένεια. Και μετά υπάρχει μια πιο ειδική ερώτηση σε σχέση με την παραγωγή των μελανοκυττάρων μέσω των γλωσσοκυττάρων. Ενδεχομένως αυτό να απαντήσουμε η Κική Κιμηρτό, γιατί δεν γνωρίζω τα νευρολογικά τόσο καλά. Ναι, για το Πάρκινσον μπορεί ίσως να υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα εδώ. Είχα μιλήσει εγώ. Το Πάρκινσον, ναι, μπορεί να είναι και κληρονομική ασθένεια, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί και χωρίς κάποια κληρονομικότητα από διάφορους παράγοντες. Έχει να κάνει με το περιβάλλον του ανθρώπου, με μεταλλάξεις που γίνονται μετέπειτα στη ζωή. Και, ναι, οπότε είναι και κληρονομική και μη κληρονομική ασθένεια. Και την δεύτερη ερώτηση δεν την άκουσα. Μπορείτε να την επαναλάβετε? Την άκουσα εγώ. Νομίζω ήταν για τα μελανοκύτταρα, αν μπορούν να προέρχονται από βλαστικά, έτσι. Μπορούν. Ναι. Τα κύτταρα που είπε η Κική πριν, τα IPSCs, μπορούν να δώσουν όλους τους τύπους των σωματικών κυττάρων και μη. Δεν υπάρχει κάποιος κυταρικός τύπος που δεν μπορούμε να πάρουμε. Κάποιοι είναι πολύ δύσκολοι, όπως τα παγκρατικά, ας πούμε. Αλλά εν δυνάμει, όταν φτιαχτούν τα πρωτόκολλα για αυτά που δεν υπάρχουν, κανονικά μπορούν να δώσουν όλους τους τύπους κυττάρων. Απλά κάποιοι είναι πιο εύκολοι από κάποιους άλλους. Μυρτώ, και άλλη ερώτηση για σένα. Με ποια παιδική ασθένεια, ρωτάει, ασχολείσαι? Ναι, δεν έχει όνομα, γιατί το άσχημο και το πολύ ωραίο είναι ότι αυτή την ασθένεια, τα ένσημα που την προκαλούν και το γεγονός και την περιγραφή της, την έδωσε η καθηγήτριά μου, η Κάρολ Λίνστερ, είναι η καθηγήτρια η οποία με προσέλαβε και εργαζόμαστε μαζί. Εκείνη είχε βρει αυτά τα δύο ένσημα και ιστορικά είναι ο Krebs, ο οποίος όποιοι κάνουν βιοχημεία αργότερα θα δουν ότι είναι ένας κύκλος πολύ βασικός το σώμα μας. Ο Krebs ήταν ο πρώτος ερευνητής που περιέγραψε την ύπαρξη αυτών των ενζήμων, αυτών των δύο, χωρίς να τα περιγράφει, απλά να λέει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια ένζημα που κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό έγινε το 1976, αν θυμάμαι καλά. Το 2013 η καθηγήτριά μου τα εντόπισε και τα χαρακτήρισε και χαρακτήρισε τις λειτουργίες τους. Και από το 2013 μέχρι και το 2019 είχαν περιγραφεί τουλάχιστον 12 ή νομίζω πλέον έχουμε 18 διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από αυτήν την ασθένεια, την οποία τη λέμε ανεπάρκεια αυτών των συγκεκριμένων ενζήμων, με αυτήν την περιγραφή. Είναι σπάνια ασθένεια, γι' αυτό και είναι δύσκολο να τη μελετήσουμε. Σας λέω, έχουμε βρει στη βιβλιογραφία και έχουμε μάθει από γιατρούς μόνο για 18 άτομα. Οπότε όνομα δεν έχει ακόμα. Είναι η Dr. Πατρασκάκη. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω σε διαγνωστικό τεστ, να γίνει τεστ PAP, PAT μετά το PAP. Αλλά ναι, προς το παρόν χαρακτηρίζεται ως μια ανεπάρκεια. Υπάρχει στη βιβλιογραφία, στις διαφάνειες, όπως ενδιαφέρεται να την διαβάσει. Τα ζώα, ρωτάει, η ζωή που χρησιμοποιούνται αποκτούν κάποιο πρόβλημα μετά? Γενικώς... Ναι. Γενικώς προφανώς ρωτάει, έχει τα δικά μου συγκεκριμένα. Τα δικά μου συγκεκριμένα όχι, είναι μια χαρά. Το οποίο αυτό μερικές φορές μπορεί να είναι και πρόβλημα. Γιατί θέλεις να δεις κάτι. Θέλεις να δημιουργήσεις μια ασθένεια σε ένα ζώο μοντέλο και θέλεις να το δεις να εκφράζει κάτι. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να μεταλλοποιήσεις την ασθένεια, όσο αν δεν μπορείς και να τη μελετήσεις και τα ζώα φαίνονται τελείως φυσιολογικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Και συνήθως όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει, λέμε ότι αποτύχαμε να δημιουργήσουμε το μοντέλο και αλλάζουμε μοντέλο. Θα πω εγώ ότι είναι. Τα δικά μου τα ζώα όντως αρρωσταίνουν. Ακριβώς. Ειδικά στη μελέτη του πνεύμονα, γιατί αυτό θέλουμε. Υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα ώστε να είναι με το λιγότερο δυνατό βασανισμό του ζώου. Οπότε οι συνθήκες είναι με το λιγότερο δυνατό πόνο και πάντα παίρνουμε τις εγκρίσεις που περνάνε από ειδικές επιτροπές. Αλλά χρειάζεται αυτή την αναγκαστική προσομοίωση, γιατί σκεφτείτε ότι αν... Όπως γίνεται τώρα με το εμβόλιο, κανείς δεν θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι πάνω του που δεν έχει δοκιμαστεί σε κάποιον άλλον οργανισμό και δεν ξέρουμε τι παρενέργειες μπορεί να φέρει αυτή η ουσία. Αλλά και στην Ευρώπη, γιατί τώρα, όπως η Λίνα ξέρει τις νομοθεσίες της Αμερικής, αλλά σε σχέση και με την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, η νομοθεσία ευτυχώς είναι πάρα πολύ αυστηρή σε σχέση με τη χρήση των ζώων μοντέλων. Δεν μπορούμε να κάνουμε ζώα μοντέλα για τον οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει να αποδείξεις
επιστημονικά ότι υπάρχει πραγματικά ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένα πειραματόζωο για να γίνει. Δηλαδή, στη δικιά μας περίπτωση έπρεπε να εξηγήσουμε ότι από τη στιγμή που δεν είναι κάτι συχνό, δεν ξέρουμε πότε θα εμφανιστεί ο επόμενος ασθενής, ώστε να πάρουμε, ας πούμε, κύτταρα και να κάνουμε αυτό που κάνει και εκεί και να μετωπίσουμε την ασθένεια. Επειδή αυτά είναι παιδιά και ήταν παιδιά από όλο τον κόσμο, δεν είχαμε πρόσβαση. Οπότε έπρεπε να το μετωπίσουμε κάπου αλλού. Αλλά αυτό και συνέχεια, χρόνο με το χρόνο, οι νομοθεσίες γίνονται πολύ πιο αυστηρές για τα ζώα. Οπότε δεν είναι αλόγιστη χρήση. Και γιατί ρωτάνε χρησιμοποιούμε το ζέμπρα φις, υπάρχουν και άλλα ζώα που έχουν το συγκεκριμένο λιγονίδιο? Ναι, τουλάχιστον για τη δικιά μου, για την ασθένεια με την οποία δουλεύω εγώ, αυτό το γονίδιο βρίσκεται σε όλα τα ζώα και σε όλους τους οργανισμούς, και σε βακτήρια και σε μύκητες, οπότε είναι κάτι το οποίο έχει συντηρηθεί πάρα πολύ από προκαριωτικούς μέχρι ευκαριωτικούς πολύπλοκους οργανισμούς. Στην περίπτωση εδώ, διαλέξαμε το ζέμπρα φις και γιατί, όπως σας έδειξε, είναι πάρα πολύ γρήγορη η ανάπτυξή του και γιατί από τη στιγμή που έχει το γονίδιο θεωρήσαμε ότι θα είναι ένα χρήσιμο μοντέλο και έχει τα καλά, σε αντιδιαστολή με τα ποντίκια, τα οποία θέλουν πιο πολύ χρόνο να μεγαλώσουν και να δημιουργηθούν. Το ζέμπρα φις έχει κάτι πιο γρήγορο και, όπως επίσης σας προείπα, επειδή εμάς η ασθένεια, η δικιά μας, αρχίζει και εμφανίζεται, μπορεί από τους πρώτους μήνες ζωής, δηλαδή από 3 χρονών μέχρι 3 μηνών από την αρχή, μετά από τον πρώτο πυρετό ουσιαστικά, ήταν πολύ βασικό να μπορέσουμε να έχουμε ένα μοντέλο που θα μπορούμε να παρακολουθούμε την ανάπτυξη του εμβρίου όσο πιο νωρίς γίνεται. Και φυσικά με τα ποντίκια μεγαλώνουν έως ελαστικά μέσα στη γυαλιά της μαμάς τους, ενώ στα ψάρια δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Και πώς μπορούν να επισκεφτούν τα πολύ όμορφα εργαστήριά σας? Υπάρχει κάποια διαδικασία? Πώς θα μπορούν και πού βρίσκονται, ρωτάνε. Επειδή είμαστε σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, αν ταξιδέψουν, αν μπορούμε να κανονίσουμε κάποιο ταξίδι όταν με το καλό ανοίξουν όλα τα lockdowns παντού, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά, κάποιες άδειες, ανάλογα το Ινστιτούτο. Σε εμάς, από ό,τι γνωρίζω, χρειάζεται ένα μήνα πριν τουλάχιστον να γνωρίζουμε γι' αυτό. Εγώ είμαι στην Αμερική, στο Connecticut, New Haven, στο Πανεπιστήμιο Yale. Οι τρεις κοπέλες είναι στο Λουξεμβούργο και οι άλλες δύο είναι στην Αγγλία. Νομίζω μετά από συνεννόηση, αλλά δεν είμαστε κάπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να συνδεθούμε και να βρούμε φίλους μας που είναι στην Ελλάδα όμως και μέσα από το δικό σας πρόγραμμα STEM να τακτοποιήσουμε πολύ γρήγορα και εύκολα άδειες και επισκέψεις. Ναι, φυσικά, αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, έχουμε πολλές ερωτήσεις για τη βιοχημεία. Πού μπορούν τα παιδιά να σπουδάσουν βιοχημεία? Υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια που θεωρούνται καλύτερα? Αν μιλάμε για την Ελλάδα, βιοχημεία, στη μορφή που την έκανα εγώ, υπάρχει μόνο μια σχολή και είναι αυτή στη Λάρισα. Δεν υπάρχει άλλη σχολή βιοχημείας στην Ελλάδα. Και για το εξωτερικό, όποιος το σκέφτεται, εκεί πια υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Η βιοχημεία είναι ένας κλάδος που, ειδικά στο εξωτερικό, υπάρχουν σχολές μόνο της βιοχημεία, υπάρχουν σχολές βιοχημεία και βιοτεχνολογία, όπως την έκανα εγώ. Για το εξωτερικό, σχολές είναι πάρα πολλές. Συγγνώμη να πω εδώ ότι, ωστόσο, κάποιος μπορεί να γίνει βιοχημικός μέσα από τη σχολή χημείας. Δηλαδή, στο τελευταίο έτος, στην Ελλάδα τουλάχιστον, όταν πρέπει να αποφασίζεις για την κατεύθυνση που θα πάρεις, υπάρχει κατεύθυνση βιοχημείας. Προφανώς δεν είναι το ίδιο 4 χρόνια σχολής, όπως έκανε η Μυρτώ, αλλά έχεις αυτή τη δυνατότητα και μπορείς μετά. Δηλαδή, εγώ έχω αρκετούς συμφοιτητές που ασχολούνται με αντίστοιχα πράγματα που ήμασταν μαζί στη σχολή και απλά διάλεξαν αυτή την κατεύθυνση στο τέλος. Επίσης, ισχύει αυτό που λέει Κέλλη, πολύ. Και επίσης, πολλά από αυτά που έκανα εγώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει σε έναν βαθμό και τη σχολή μοριακής βιολογίας, που, αν θυμάμαι καλά, είναι. Πού είναι? Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των δικών μου πραγμάτων βασίστηκε και στη μοριακή βιολογία. Οπότε εκεί είναι και μια ακόμα σχολή που θα μπορούσε να γίνει. Και εκεί ήταν η μόνη υποσημείωση που είχα να πω για εδώ τη Κέλλη, ότι η βιοχημεία από τη βιοχημεία είναι κυρίως βασισμένη στη χημεία. Η βιοχημεία από τη σχολή βιοχημείας έχει πάντα βιολογία μέσα. Έχει και όλα τα βιό. Δεν είναι ποτέ καθαρή χημεία.
Υπάρχουν ερωτήσεις σε σχέση με τις δυσκολίες που συναντάει μια γυναίκα επιστήμονα στον χώρο του STEM και αν κάποιο από εσάς έχει κάποια εμπειρία με τα νοσοκομεία του εξωτερικού. Εδώ η Σπυριδούλα μας λέει για τον χώρο της χειρουργικής όπου είναι ανδροκρατούμενος, αν έχετε κάποια εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι. Έχω εμπειρία στα νοσοκομεία, είναι πολύ απαιτητικά, αλλά είναι πολύ απαιτητική και η έρευνα. Θέλει διαφορετική στάμινα να ανταπεξέλθει 24 ώρα ή 48 ώρα σε εφημερίες. Αλλά πολύ συχνά στο διδακτορικό υπάρχουν ωράρια τύπου 12 ώρα για να ανταπεξέλθεις. Κατερίνα, πήγες να πεις. Έχω προσωπική εμπειρία σε χειρουργείο και αναλογία ανδρών γυναικών δεν έχω. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι όσο, όπως είπε και η Ελπίδα στην παρουσίαση της, ότι όσο προχωράς προς τα πάνω και εξελίσσεις και στον κλάδο της χειρουργικής, συναντάς λιγότερες γυναίκες. Αν δεν κάνω λάθος, η Μυρτώ είχε αναφέρει ότι είναι η μοναδική γυναίκα στην ομάδα της και ρωτάει η Ιουλία αν την επηρέασε καθόλου το ότι έχει τύχει να είσαι η μοναδική γυναίκα στην επιστημονική ομάδα και πώς σας συμπεριφέρονται οι άντρες συνάδελφοί σας. Εγώ είμαι τίποτα ανέφερα αυτό. Νομίζω ότι καταρχήν αυτό θα το δείτε λίγο περισσότερο έντονο όταν πηγαίνει σε τομείς μηχανικής. Νομίζω ότι στη χημεία και στη βιολογία υπάρχουν πολλές γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όταν πηγαίνεις σε τομείς μηχανικής υπάρχει αυτό το, αυτή η θεώρηση ότι οι γυναίκες δεν είμαστε μηχανικοί. Και επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή είδα μία από τις ερωτήσεις, δεν έτυχε να είμαι η μόνη γυναίκα στη μηχανική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχω επιβλέψει περίπου γύρω στα 15 με 20 παιδιά προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικούς. Από όλους αυτούς είχα μία γυναίκα, η οποία είχε έρθει για Εράσμους από τη Γερμανία. Κανέναν, αυτό δεν είναι τυχαίο. Ωστόσο, θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω νιώσει ότι οι συνάδελφοί μου με θεωρούν κατώτεροι, με θεωρούν λιγότεροι ή ότι δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω. Απλά, προφανώς, σαν γυναίκες έχουμε διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα. Και θεωρώ ότι αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες σε αυτό το χώρο, θα μπορούσε να υπάρχει μία ισορροπία η οποία θα μας βοηθούσε όλους να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Κέλλη, και η επόμενη ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, σε σένα απευθύνεται. Πιστεύεις ότι υπάρχουν πιο πολλές δυνατότητες σε ένα νέο από να σπουδάσει χημικός ή χημικός-μηχανικός? Νομίζω ότι δεν θα έλεγα ότι θα διάλεγα κάτι από τα δύο. Εμένα μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι έχω συνδυάσει και τα δύο, αλλά εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο καθένας. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν θέλεις να δουλέψεις hardcore σε μια βιομηχανία, ίσως να πρέπει να είσαι πιο πολύ χημικός-μηχανικός. Αν σου αρέσει περισσότερο η έρευνα και το εργαστήριο, είναι καλύτερα να είσαι χημικός. Αυτή τη διαφορά θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι έχει καλύτερες ή περισσότερες προοπτικές για εξέλιξη ή για αποκατάσταση, το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που ρωτάνε για την έρευνα, αν η έρευνα έχει μέλλον στην Ελλάδα. Και τη συνδυάζω με μια πολύ ερώτηση που έκανε η Ελένη Αμπατζίδου για το πώς εσείς φαντάζεστε την επαγγελματική σας καριέρα από εδώ και πέρα, διότι πολλές από εσάς κάνουν το διδακτορικό σας ή το postdoc σας. Μετά, φαντάζεστε το μέλλον σας ως ερευνήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε κάποια εταιρεία? Θέλω να ξεκινήσουν οι κοπέλες που είναι στο διδακτορικό. Είστε muted. Θα μπορούσα να ξεκινήσω εγώ. Τώρα αυτό έχει να κάνει φυσικά με τις ευκαιρίες που μπορούν να μας δοθούν στην Ελλάδα. Φυσικά, εγώ είμαι από αυτούς που δεν έφυγα και έριξα τη μαύρη πέτρα πίσω μου. Θέλω πολύ να γυρίσω στην Ελλάδα. Θα ήθελα πολύ να είμαι κοντά στους δικούς μου, στους φίλους μου. Αλλά φυσικά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Το αγαπώ. Εξελίσσομαι εδώ πέρα αρκετά. Υπάρχουν ευκαιρίες. Και επίσης η επιστήμη είναι διεθνής. Οπότε μου αρέσει και το
2 χρόνια θα κάτσω εδώ, 2 χρόνια θα πάω εκεί. Θέλω λίγο να δω τον κόσμο και τα εργαστήρια και να έχω πιο πολλές εμπειρίες. Αλλά φυσικά στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ερευνητικές ευκαιρίες, όχι πάρα πολλές. Υπάρχουν προβλήματα χρηματοδοτήσεων από ό,τι γνωρίζω. Τώρα αυτά σας τα λέω πολύ γενικά, δεν είμαι ειδική σε αυτό, δεν το έχω ψάξει πολύ στην Ελλάδα. Αλλά ναι, άμα θέλετε να το προσπαθήσετε στην Ελλάδα μπορείτε, υπάρχουν πιο πολλές δυσκολίες από το εξωτερικό, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο. Επίσης τώρα γίνονται και πολλά πράγματα, έτσι. Το σημερινό είναι ένα παράδειγμα. Ναι, τώρα γινόμαστε εμείς, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ καλά λέει Ελίνα, τώρα γίνονται πολλά πράγματα και από εμάς εξαρτάται, αλλά μέχρι πραγματικά να επενδυθεί στην έρευνα και στην εκπαίδευση και στην έρευνα όμως, να επενδυθούν τα χρήματα που χρειάζεται, τουλάχιστον για τον δικό μου τομέα, δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα γυρίσει στο σύντομο μέλλον. Θα πρέπει να αλλάξει κάτι ριζικά και να έχουν ίσες ευκαιρίες όλα τα πανεπιστήμια, όλα τα εργαστήρια. Μέχρι τότε, όπως είπε και εκεί, στα γύρω-γύρω. Έχει την πλάκα του να ταξιδεύεις τον κόσμο για να βλέπεις άλλα εργαστήρια και κόσμο από όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι εμείς, επειδή είμαστε ακόμα στο διδακτορικό, είμαστε λίγο πιο ρομαντικές και το βλέπουμε λίγο, ότι θέλουμε να τριγυρίσουμε λίγο ακόμα, να αλλάξουμε χώρες και εργαστήρια κτλ. Δεν ξέρουμε, αυτό αν μας έδειξε κάτι τελευταία χρονιά είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο μακρινά σχέδια και να πούμε ότι σε 2-3 χρόνια φαντάζομαι θα είμαι εκεί, δεν ξέρω εγώ τι. Τα πράγματα στην Ελλάδα ως προς την έρευνα, όπως είπαμε και τα κορίτσια, είναι δύσκολα γενικότερα. Ελπίζουμε πάντα ότι για τη χώρα μας τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Όχι μόνο για να γυρίσουμε, αλλά για τη χώρα την ίδια. Αλλά όπως σας είπα και στην παρουσίαση, έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τις ευκαιρίες που μας μπορεί να έρθουν και αναλόγως προχωράμε. Να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτή την ερώτηση. Νομίζω αρχικά η ερώτηση ήταν και τι άλλο μπορείς να κάνεις εκτός από την έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία και ερευνητικά και μη που μπορείς να κάνεις μετά από αυτό. Το διδακτορικό σου δίνει πολλές γνώσεις. Όχι απαραίτητα ότι θα θες να γίνεις καθηγήτρια ή θες να γίνεις ερευνήτρια ή θες να γίνεις οτιδήποτε. Ένα παράδειγμα είναι ότι μετά από το διδακτορικό μπορείς να γίνεις επιστημονικός συντάκτης ή editor ακόμα περισσότερο σε περιοδικά με υψηλό κύρος, το οποίο ζητάνε έναν άνθρωπο να έχει ήδη διδακτορικό. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, αλλά είναι μια πολύ διαφορετική δουλειά η οποία σε κρατάει στην επιστήμη, αλλά ας πούμε μακριά από τον πάγκο. Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι σε σχέση με την Ελλάδα ή την Αγγλία, πολλά πράγματα νομίζω ότι τα ζυγίζεις μέσα στις άκρες, ανάλογα με το τι αφήνεις ή σε τι φάση της ζωής σου είσαι. Όμως, θέλω να πω ότι τελευταία, κοιτάζοντας πολλές αγγελίες για δουλειές, διάφορες δουλειές, δεν έχει σημασία, πολλές από αυτές ζητούν να έχεις κάνει κάποιο κομμάτι της έρευνάς σου ή της εκπαίδευσής σου σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Και αυτό γιατί σου δίνει πολύ περισσότερες οπτικές γωνίες αυτό που κάνεις. Και από τον κόσμο που γνωρίζεις και από το γεγονός ότι είσαι σε διαφορετικά εργαστήρια. Για να υπογραμμίσω εδώ να το μαζέψω όλο αυτό πάλι, έτσι από την λίγο πιο όψιμη ηλικιακά κατάσταση, ότι φυσικά μέσα στην αρχική πολύ έντονη εκπαίδευση των πρώτων βημάτων μέχρι και το διδακτορικό είναι ωραίο να μετακινήσεις. Στο τέλος καταλήγεις σε μια χώρα που σου αρέσει. Εγώ νιώθω ότι έχω 2 τόπους αυτή τη στιγμή και ευτυχώς στην εποχή μας με το ίντερνετ και τα εύκολα ταξίδια, παρένθεση ο κορονοϊός, μπορείς να είσαι παντού. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις, ούτε να αποκλειστείς, ούτε να κλείσεις κεφάλαιο. Ευτυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ 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 έντονη δράση από φορείς όπως ακόμα το Ανατόλιο ως κολέγιο ή διάφορα Ινστιτούτα. Υπάρχει μια εντυπωσιακά όμορφη άνθηση στον χώρο των θετικών επιστημών και από φορείς όπως εμείς και προγράμματα STEM, αλλά και σε ανθρωπιστικές σπουδές. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την επιτέλους ψηφιοποίηση των διάφορων της πληροφορίας. Και νομίζω ότι οργανωνόμαστε και σιγά σιγά πάμε οι ίδιοι να στηρίξουμε και να
αναδομήσουμε και να αναδημιουργήσουμε μια καινούργια άνθηση στον χώρο των θετικών επιστημών στην Ελλάδα. Μία όμορφη ερώτηση από τη Δανάη προς όλους σας. Τι συμβουλή, λέει, θα δίνατε στον έφηβο εαυτό σας που θα ήθελε να διαπρέψει ως εσάς, όπως εσείς, ως επιστήμονας? Ωραία, ξεκινάω εγώ. Πώς μπορείτε να αναλάβετε την ερώτηση, γιατί χάθηκε για λίγο η σύνδεσή μας. Ποια συμβουλή θα δίνατε στον έφηβο εαυτό σας που θα ήθελε να διαπρέψει όπως εσείς ως επιστήμονες? Εγώ θα έλεγα απλά να μην απογοητευτείς, γιατί τα πρώτα μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο ήταν ένα μεγάλο σοκ, μέχρι να πάρω την ειδίκευση στο τρίτο έτος. Τα είχα πολύ πιο ρομαντικά τα πράγματα μεταβαίνοντας από λύκειο σε πανεπιστήμιο, που είναι διαφορετική κατάσταση, δεν έχει καμία σχέση ούτε η λογική, ούτε θυματοκτήριο, τα πάντα όλα. Είναι πανέμορφα όταν αρχίζεις και βρίσκεις αυτό που αγαπάς. Μπορεί να πάρει μια μέρα και να ξέρει κάποιος πολύ έτοιμα, αλλά συνήθως στα 17, όταν καλείσαι να διαλέξεις ποιες σχολές θέλεις, δεν γνωρίζεις τόσο εύκολα ούτε τι θέλεις ο ίδιος να κάνεις, ακόμα και αν ξέρεις από μέσα και απ' έξω τις σχολές. Και όταν σιγά σιγά, γι' αυτό ήταν σταθμός στην καριέρα μου, τελειώντας το δεύτερο έτος, ότι μου άνοιξε την πόρτα του εργαστηρίου του κ. Μιχαηλίδης και ένιωσα πραγματικά τι πάει να πει έρευνα, ερευνήτρια και δουλεύω με πειράματα. Παράγω γνώση, παράγω πληροφορία. Και εκεί ταυτίστηκα και βρήκα το ρόλο μου. Αλλά πιο πριν είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο μυαλό, οπότε θα έλεγα μην απογοητεύεσαι και τίποτα δεν είναι το τελικό. Ποτέ δεν υπάρχει τέλος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα δούλευα πάνω στο πνεύμονα και ότι θα ήταν το όργανο που καθορίζει την καριέρα μου. Όταν ξεκινούσα και δούλευα για την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας μύδια ως βιοενδείκτες, έτσι, στο βιολογικό. Θέλει κάποια άλλη? Μυρτώ, δεν σε ακούμε, έχεις τη μιούτ. Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτό θα έλεγα και εγώ στο Πιπιλίνα. Λέει, να μην απογοητευόμαστε, να μην απογοητεύετε εύκολα και ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη γωνία. Και επίσης το σημαντικό, εμένα με βοήθησε αρκετά, ήταν και οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου. Το ότι υπήρχε πάντα teamwork. Από το bachelor που κάναμε πραγματικά ασκήσεις μαζί, δεν καταλαβαίναμε πώς να λύσεις μια άσκηση, όλη μέρα ασχολιόμασταν 10 άτομα μια άσκηση. Ακόμα και από αυτό μάθαμε πράγματα και προχωρήσαμε μαζί. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Και εγώ ένα τελευταίο, μάλλον τελευταίο. Ακριβώς όπως τα απελήνε και η Χρυσοβελάντου, συν μερικές φορές το να βρεις τι θες να κάνεις έρχεται από το να ξέρεις τι δεν θες να κάνεις. Δεν σημαίνει ότι ακολουθούμε, παίρνουμε ένα πτυχίο, αυτό πρέπει να κάνουμε, παίρνουμε ένα πτυχιακό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ στο μεταπτυχιακό μου νόμιζα ότι θέλω να ασχοληθώ με τον καρκίνο, τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, δεν θέλω να το κάνω ποτέ. Και έπρεπε να το δοκιμάσω για να το απορρίψω. Οπότε και αυτό είναι ένα τρόπο να βρίσκει το δρόμο σου. Υπάρχει μια ερώτηση που ρωτάει αν ο φόρτος της εργασίας σας περιορίζει καθόλου την κοινωνική σας ζωή. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Αλλά δεν είναι φόρτος εργασίας. Είναι κάτι που αγαπάμε. Οπότε μπορεί σε κάποιον να φαίνεται εκτός ότι περιορίζουμε πάρτι, που παρόλα αυτά, το καλό με τις θετικές επιστήμες και την έρευνα και όλη την κατάσταση που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη χρονικά, έχουμε πολλά σεμινάρια που καταλήγουν σε πάρτι. Οπότε δεν χάνεται και αυτό. Και επίσης, πολλοί φίλοι μας, επειδή είναι και συνάδελφοι, έχουμε πολύ ταιριαστές παρέες που μας πηγαίνουν πολύ όμορφα και διαλέγουμε ανθρώπους του ίδιου μήκους κύματος και συνεννοούμαστε, γιατί είμαστε λίγο μια... Δεν το καταλαβαίνουμε από μέσα, αλλά εν τέλει είμαστε λίγο ιδιαίτεροι άνθρωποι όλοι. Αλλά όλα αλλάζουν και ανάλογα την ηλικία. Στο διδακτορικό είναι πολύ έντονη η δουλειά και στο μεταπτυχιακό είναι λίγο πιο όμορφα τα πράγματα, γιατί νιώθεις ακόμα ως φοιτητής. Στο διδακτορικό είναι πραγματική δουλειά. Χρειάζεται 12 ώρα, 14 ώρα ημερησίως τουλάχιστον. Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει και αυτή η ρευστότητα του χρόνου. Δεν ξέρω, αλλά μετά αλλάζει. Στο μεταπτυχιακό, όταν που δουλεύω ως ερευνήτρια και κέλη, φαντάζομαι, ρυθμίζεις αλλιώς τη ζωή σου και βάζεις άλλες προτεραιότητες, γιατί δεν περιμένεις ούτε κάποιο πτυχίο, ούτε εξαρτάσεις από κάποιον. Προχωράς τη ζωή με τις προτεραιότητες που θέτεις. Αυτό
Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ουσιαστικά στην αρχή είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Μετά απλά αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή αυτό είναι που κάνεις. Οπότε κάνεις τις προτεραιότητές σου και το πώς κινείς το χρόνο σου εσύ ο ίδιος. Μαθαίνεις να το χειρίζεσαι λίγο καλύτερα. Και φυσικά υπάρχουν πολλών ειδών δουλειές και πολλά διαφορετικά, πολύ διαφορετική έρευνα. Οπότε, για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω από ανθρώπους που κάνουν πιο βιολογικού τύπου έρευνα και φίλες μου, ότι έχεις πολύ συγκεκριμένα θα σου πεθάνει το ζώο, ας πούμε, αν δεν κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Οπότε, τα μικρόβια δεν θα αναπτυχθούν όπως θα ήθελες. Οπότε, σου καθορίζουν λίγο περισσότερο κάποια πράγματα. Ενώ υπάρχουν και άλλες επιστήμες, οι οποίες μπορείς να βάλεις λίγο περισσότερο εσύ το πώς θέλεις να το χειριστείς. Ο Θανάσης ρωτάει αν μπορούμε να εξηγήσουμε τους κλάδους με τους οποίους ασχολείται η εμβιομηχανική και να το συνδυάσω αυτή την ερώτηση με μια άλλη ερώτηση που γίνεται συχνά, είναι αν θεωρείται καλύτερο να σπουδάσουν τα παιδιά από την αρχή κάτι τόσο εξειδικευμένο όπως η εμβιομηχανική ή να σπουδάσουν χημικοί, βιολόγοι, φυσικοί και μετά να εξειδικευτούν σε αυτούς τους τομείς. Η εμβιομηχανική είναι ένας κλάδος που κυρίως ασχολούνται μηχανικοί, γιατί χρειάζονται οι μέθοδοι και οι νόμοι της μηχανικής μέσα, ας πούμε, περισσότερο. Το θέμα είναι ότι είναι από ποιο κομμάτι δουλεύει κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν με ένα βιολογικό, με ένα πτυχίο βιολογίας και μετά, σε μετέπειτα στάδια, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ασχολήθηκαν τελικά με το πειραματικό κομμάτι της εμβιομηχανικής, ας πούμε, και βρίσκονται σε ομάδες όπου υπάρχει μέσα και ο πειραματικός, υπάρχει και ο αναλυτής, υπάρχει και ο προγραμματιστής. Αλλά συνήθως, επειδή τα μοντέλα ως μοντέλα μηχανικά χτίζονται από ανθρώπους που γνωρίζουν από μηχανική. Τώρα, το ότι γνωρίζω μηχανική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να σπουδάσει κάποιος μηχανικός, δηλαδή μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μπορεί, όπως εγώ ξεκίνησα από το μαθηματικό, ας πούμε, και στην πορεία άρχισα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο κλάδο. Δεν είναι μονόδρομος και ειδικά ένας τόσο εξειδικευμένος κλάδος, όπως είπατε κι εσείς, δεν υπάρχει και αντίστοιχο πτυχίο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τμήμα εμβιομηχανικής, έτσι. Όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι, δηλαδή κλάδος νευροβιολογίας, κλάδος... Μυρτώ, να σε διορθώσω, εδώ υπάρχει τμήμα στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και υπάρχει σχολή για bioengineering στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Βιοχημίας. Όχι, bioengineering, βιοιατρικής τεχνολογίας. Βιοιατρικής τεχνολογίας, ναι, που ασχολείται με την εμβιομηχανική. Έχουμε δει για χρόνια. Είδατε τι γρήγορα που αλλάζουν όμως τα πράγματα και πόσο εύκολα και καλά πάμε. Είναι θετικό αυτό. Απλά σαν παράδειγμα από ότι η Κική και εγώ τελειώσαμε την ίδια σχολή, έτσι, κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Η εξειδίκευση έρχεται. Έρχεται με τις πρακτικές, έρχεται ακόμα και με μαθήματα που θα διαλέξεις στο πρόγραμμα σπουδών σου, δημιουργείται. Και κανείς δεν ξέρει από την αρχή πόσο εξειδικευμένα μπορείς να πας. Και επίσης η τεχνολογία αλλάζει τόσο γρήγορα, ειδικά νομίζω σε όλες τις επιστήμες, τις θετικές επιστήμες. Δεν ξέρουμε πού θα είμαστε σε 4-5 χρόνια σαν επιστήμη. Έτσι. Δεν υπήρχε RNA sequencing πριν μια δεκαετία και αυτή τη στιγμή όλα τα paper έχουν να κάνουν με αυτό. Παράδειγμα, το CRISPR είναι ένα εργαλείο που τα κορίτσια το χρησιμοποιούν σε καθημερινή κατάσταση. Και πριν 2 χρόνια, πέρυσι, πότε ήταν που απονεμήθηκαν το βραβείο Νόμπελ. Μυρτώ. 20. Το 20. Έτσι. Και ήδη το χρησιμοποιείται σαν ρουτίνα. Εμείς το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μεταλλάξεις, για να κάνουμε τα μοντέλα μας. Αλλά, ας πούμε, χρησιμοποιείται για γονιδιακή θεραπεία, να διορθώσω ένα γονίδιο το οποίο είναι προβληματικό και να εξαλείψει τελείως μια ασθένεια, το οποίο αυτό μπορούσαμε να το φανταστούμε σχεδόν 2 χρόνια πριν. Υπάρχει μια ερώτηση από το Σάβα που λέει πού βρίσκεται το κίνητρο για να κάνετε όλες αυτές τις στροφές στην καριέρα σας. Είναι θέμα τύχης, ομάδας, όλα μαζί. Όλα μαζί.
όλα μαζί. Συγκυρίες, άνθρωποι, καταστάσεις, δεν ξέρω. Σε μένα ήταν λίγο και προσωπικοί λόγοι, πώς από εκεί που ρομαντικά σκεφτόμουν για κλιματική αλλαγή, ένα οικογενειακό πρόσωπο ασθένησε και έγινε μεταστροφή μου σε ιατρικές σχολές και ήθελα να βοηθήσω σε βελτίωση τη ζωή των ασθενών. Για τις υπόλοιπες, θέλετε να πείτε? Εγώ νομίζω ήθελα να μάθω και άλλα πράγματα, να δω και άλλους κλάδους πέρα από τα μαθηματικά. Και μετά ήταν αυτό που είπε η Λίνα, δηλαδή εμφανίστηκε την τάδε ώρα, την τάδε στιγμή ένας καθηγητής, τον οποίο λάτρευα και ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω μαζί του. Και έτσι, ας πούμε, μπήκα στο κλάδο της εμβιομηχανικής. Εξαιτίας ενός ανθρώπου, ο οποίος μου έδειξε πάρα πολλά πράγματα, μου έμαθε πώς να σκέφτομαι ερευνητικά και δηλαδή έπαιξε πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό. Δεν άλλαξα. Στα ίδια έμεινα σχεδόν. Αλλά άλλαξα ασθένειες μέχρι να καταλήξω ότι θέλω να κάνω την νευροβιολογία. Νομίζω ότι το ξέρω πάντα, αλλά το σίγουρεψα, ετοιμάζοντας άλλα πράγματα. Και όταν επίσης ποια θεωρείτε τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπορεί να πετύχει και αν ρωτάνε αν τα αγγλικά είναι πολύ απαραίτητα ή υπάρχουν και άλλες χώρες με άλλες γλώσσες που δεν είναι απαραίτητα τα αγγλικά. Η γλώσσα της επισήμησης με τα αγγλικά, τέλος. Αγγλικά σε άψογο επίπεδο. Δηλαδή μη σκεφτείτε καν αν δεν γνωρίζετε αγγλικά. Και συν άλλες γλώσσες. Θα σας κάνω τη ζωή πιο εύκολη με τους συναδέλφους. Αλλά από προφήσανση και πάνω. Ναι, τα αγγλικά και όλη η βιβλιογραφία είναι στα αγγλικά. Οπότε αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Φυσικά υπάρχουν και άλλες χώρες που κάνουν έρευνα και μπορούν να κάνουν στα γαλλικά ή στα γερμανικά. Αλλά αυτό είναι έξτρα από τα αγγλικά. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τους χημικούς μηχανικούς, άρα ποια μπορεί να είναι η επαγγελματική αποκατάσταση κάποιου που θα σπουδάσει χημικός, μηχανικός, που μπορεί να σπουδάσει, αν συνδέεται με το πεδίο της εμβιομηχανικής. Φυσικά μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά ίσως αργότερα σε κάποιο πιο συγκεκριμένο σεμινάριο, αλλά γρήγορα να πω ότι κατά τη γνώμη μου, σχεδόν από τα πάντα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αρκεί να το θέλεις και να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα σε καθοδηγήσουν και να το ψάξεις εσύ ο ίδιος. Σαν χημικός μηχανικός μπορείς να δουλέψεις στην έρευνα, μπορείς να δουλέψεις στη βιομηχανία, μπορείς ακόμα να δουλέψεις σε σχολείο, σαν δάσκαλος, μπορείς να δουλέψεις σαν καθηγητής πανεπιστημίου. Και αυτά όμως, το καθένα από αυτά που είπα, έχουν τις υποκατηγορίες τους. Τώρα, όσον αφορά την εμβιομηχανική, πάλι γνωρίζω κάποιους συναδέλφους που έχουν κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες για να πω γι' αυτό. Ίσως η Χρυσοβαλάντου ξέρει περισσότερο πάνω σε αυτό. Σε αυτό δεν θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα για την εμβιομηχανική. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είμαι ακριβώς σίγουρη για τις... να απαντήσω δηλαδή έτσι με confidence αυτή την ερώτηση. Θεωρώ ότι σίγουρα σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται, αν εξαρτάται τι έχεις μελετήσει στο κομμάτι της βιομηχανικής, δηλαδή για να πας σε εταιρεία μετά. Εννοώ ότι αν έχεις ασχοληθεί με τα κόκαλα ενδεχομένως και αυτά που έλεγα για τα μειοσκελετικά, μπορείς να πας σε μια εταιρεία η οποία να ειδικεύεται στα ορθοπαιδικά εξαρτήματα. Έτσι. Ή στους βηματοδότες, γιατί και αυτά τα αναλαμβάνει κομμάτι του engineering και του biomechanics γενικότερα. Τώρα ακαδημαϊκά είναι λίγο είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Αλλά στην εταιρεία, για εταιρείες φαντάζομαι αυτά. Σκεφτήκατε ποτέ να τα παρατήσετε, ρωτάει η Δήμητρα. Πολλές φορές, θα πω εγώ. Γιατί είναι μια δύσκολη πορεία. Αλλά νομίζω ότι και απ' την άλλη αυτό μπορεί να συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα σε αυτή την πορεία. Εγώ προσωπικά σε πολλές φάσεις μπορώ να πω ότι είπα θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να γίνω
χορεύτρια, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω είναι ανθρώπινο αυτό. Πολλές φορές σκέφτεσαι, φτάνεις μέχρι εδώ, είτε γιατί σου φταίει η δουλειά, είτε γιατί σου φταίει μια συγκυρία στη δουλειά, είτε γιατί σου φταίει κάτι προσωπικό το οποίο σε επηρεάζει γενικά. Αλλά αυτό είναι ανθρώπινο, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με την καριέρα, με εκεί το δρόμο που ακολουθούμε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα με την Κέλλη. Είναι λίγο σχετικό το να τα παρατήσεις εμάς. Το να τα παρατήσεις, ας πούμε, αν είσαι σε ένα εργαστήριο που δεν σ' αρέσει και αλλάξεις εργαστήριο. Δεν τα παρατάς, κάνεις μια αλλαγή. Ή να αλλάξεις το θέμα του διδακτορικού σου, να αλλάξεις το μεταπτυχιακό σου, να αφήσεις το μεταπτυχιακό σου. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παρέτηση. Λέγεται αλλαγή καριέρας. Και το θέμα είναι να έχεις ένα κίνητρο και κάτι που σε ενδιαφέρει. Δεν θεωρώ ότι το να μην, μην τελειώσεις αυτό που ξεκίνησες, εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα παρέτησης. Είναι θέμα ότι βρίσκω ότι μου αρέσει και κυνηγάω αυτό. Και... υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που σχετίζονται με το αν κάποιος γιατρός, νευροχειρουργός, μπορεί να κάνει παράλληλα έρευνα και να δουλεύει και σαν γιατρός. Νομίζω το αναφέραμε με την οδοντιατρική, αν θέλετε να το ξαναπούμε. Φυσικά, όλοι οι κλάδοι συνδυάζονται με έρευνα. Από προσωπική εμπειρία μπορώ να μιλήσω για το σύστημα της Αγγλίας. Υπάρχουν προγράμματα στα οποία ένας γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας, μάλλον και καθώς κάνει την ειδικότητά του, μπορεί να συνδυάσει την έρευνα 50 και 50% ή αντίστοιχα 70 και 30%. Δηλαδή 30% να είσαι, ας πούμε, σε ένα εργαστήριο και 70% να ασχολείσαι με την κλινική εργασία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι. Νομίζω μπορούμε να απαντήσουμε και άλλες ερωτήσεις, δηλαδή στείλτε μας mail και είμαστε στη διάθεσή σας όλες, το greekwomenstem@gmail.com και μπορούμε να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας. Υπάρχουν και πολλές τεχνικές ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις που σχετίζονται με το CRISPR, άρα αυτό είναι και μια ωραία προτροπή να κάνουμε έτσι με ένα πιο ειδικό webinar που θα σχετίζεται και με αυτό το ενδιαφέρον θέμα, μιας που υπάρχουν γι' αυτό, για το Parkinson, πολλές ερωτήσεις. Μπορούμε αυτές να τις απαντήσουμε σε ένα επόμενο webinar. Και θέλω να ενημερώσω ότι καταγράφονται οι ερωτήσεις, όπως έχουμε πει, δεδομένου ότι δεν είναι ανώνυμες, οπότε έχουμε τα email στα οποία μπορούν να, αν θέλετε, και μπορείτε να απαντήσετε και συγκεκριμένα. Βεβαίως. Οπότε αυτό απαντάει και στην ερώτηση που είχατε, κάνατε πολύ, αν θα υπάρχει και συνέχεια. Φυσικά και θα υπάρχει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή την τόσο έτσι, μεγάλη συμμετοχή. Μας δίνει μεγάλο κίνητρο να υπάρχει και συνέχεια. Αρχικά αυτό μπορούμε να σας ανακοινώσω είναι ότι στις 10 Απριλίου σε συνεργασία με την ομάδα Real Science θα έχουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση όπου Έλληνες επιστήμονες θα μιλήσουν πάλι για την πορεία τους και για την έρευνά τους. Τώρα, κυρία Προστοπούλου, θέλετε να πείτε και εσείς δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Γεωργία Προεστοπούλου και είμαι σύμβουλος Πανεπιστημίων εδώ στο Κολέγιο Ανατόλια. Και έτσι, σαν κλείσιμο, νομίζω ότι να ευχαριστήσουμε όλους όσους βρέθηκαν εδώ σήμερα, αλλά να επισημάνουμε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του μέντορα, γιατί βλέπουμε ότι είναι τόσοι άνθρωποι ανοιχτοί ανά όλο τον κόσμο να υποστηρίξουν όλες τις ενέργειες και τα ενδιαφέροντά μας. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε αυτό που αγαπάτε και να το κυνηγήσετε και θα δείτε ότι και από μόνοι σας εσείς θα δημιουργήσετε τους δρόμους προς τους στόχους που εσείς ίσως θα ανακαλύψετε κατά αυτή την σταδιοδρομία. Θα πούμε περισσότερα και στο μέλλον όπως έχουμε σχεδιάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστώ και εγώ όλους και όλες και τη τιμή που μας έκανε το Ανατόλιο να συνεργαστούμε και να παρουσιάσουμε την πορεία μας και την ομάδα μας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Γράψτε μας. Συστηθείτε, πείτε μας ποιοι είστε, από πού είστε και να αρχίσουμε συζήτηση. Ή και γιατί όχι, να γίνετε μέλη. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες τις ομιλήτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
Ευχόμαστε αυτό να είναι μία αρχή για μία σειρά από ανοιχτές εκδηλώσεις που θα προσφέρει το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center προς όλους τους μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές όλης της χώρας μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.